Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι 5η 29 Ιουλίου και πάμε να δούμε πώς έχει καυτεί πραγματικά επικαιρότητα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Να τους καλησπερίσω. Νίκος Αλευτερόγλου, Γιώργος Καραμέρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Νίκο, σε βλέπω μετράς ακίνητα εκεί των υπουργών. Ακίνητα καταθέσεις όχι μόνο των υπουργών. Φαίνεται ότι η ζωή που κάνουν οι πολίτες με την περιουσία που έχουν οι πολιτικοί σχεδόν όλων των κομμάτων, θα εξαιρέσω λίγο το ΚΚΕ, γιατί τουλάχιστον από ό,τι πλευρά εισοδημάτων πάνε στο κόμμα τα χρήματα και εκείνοι κρατούν μόνο 850 ευρώ, δείχνουν τις τεράστιες ψαλίδες που υπάρχουν μεταξύ πολιτικών και λαού. Για πέστε. Ακουγόμαστε, αλλά φαίνεσαι εσύ κάποιο. Ναι, να φέρω μερικά παραδείγματα έτσι χαρακτηριστικά βουλευτών. Δεν θα πω για τον κύριο Παδημούλη που όλοι ξέρουμε τι γίνει την ιστορία πέρυσι με τα πολλά σπίτια. Βλέπω ότι έχει και 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις. Συγγνώμη, ξεκινάς από τον κύριο Παδημούλη. Τον κύριο Βαγιονά. Πραγματικά. Διακομματικά. Διακομματικά ξεκινάς. Ο κύριος Βαγιονάς. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργός, 53 σπίτια, 122 σπίτια. Υπουργοί τώρα είναι αυτοί, έτσι. 27 σπίτια, 32 σπίτια. Αλλά μην το πάμε έτσι, νομίζω ότι θεσμικά δεν είναι σωστό. Εγώ λέω ότι είναι διακομματικό αυτό. Yeah. Γι' αυτό και αναφέρω και ο κ. Βαγιονάς δεν είναι του σημείου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, να πω εγώ. Η ημέρα της δημοσιοποίησης των πόθεν έσχες πολλά χρόνια τώρα, εγώ επειδή από το 1988 ήμουν στο ρεπορτάζ της Βουλής ξεκινώντας, ναι, ήταν η μέρα που τα μισά δελτία ειδήσεων, τα δελτία ειδήσεων δηλαδή το μισό του χρόνο, τον κάλυπταν τα πόθεν έσχες των βουλευτών. Αυτό που συζητάμε είναι ότι πάντα μαθαίνουμε το έσχες, αλλά ποτέ δεν έχουμε μάθει το πόθεν. Αυτό είναι το σημείο. Ένα ερώτημα διαρκείας που απασχολεί. Αν αυτή η μέρα λειτουργεί σαν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για να ξεσπά ο κόσμος, να κουτσομπολεύει και να πηγαίνουμε παρακάτω, δεν έχει νόημα στην πραγματικότητα. Κοίταξε, ευτυχώς κάτι άλλαξε. Το θέμα είναι τι έχεις όταν μπαίνεις στην πολιτική και τι έχεις αυτή τη στιγμή. Όταν βγαίνεις. Όταν βγαίνεις, τι έχεις. Ναι, και όταν βγαίνεις. Βέβαια υπάρχουν εδώ πέρα πολιτικά τζάκια που συνήθως ταυτίζονται με μεγάλες περιουσίες. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κοιτάξτε, τα μεγάλα τζάκια δεν με εκπλήσουν που έχουν περιουσίες. Με εκπλήσουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική νεόκοποι και ξαφνικά παρουσιάζουν χρήματα. Γιατί δεν σε εκπλήσουν τα μεγάλα τζάκια. Ανατριχύλα. Γιατί έχουν μια συνέχεια. Άλλο να είναι κάποιος επιχειρηματίας και άλλο είναι πολιτικός γενιά προς γενιά. Όχι άλλο. Εγώ δεν μιλάω για τους επιχειρηματίες. Ούτε αυτούς που είχαν χρήματα από. Και μπήκαν στην πολιτική και μπήκαν στην πολιτική μετά. Αυτοί συνήθως φεύγουν φτωχότεροι από ότι μπήκαν στην πολιτική. Αλλά σίγουρα εκεί φαίνεται, Γιώργο, για μένα αυτό που λέμε το παλιό τραγούδι «Λαός και κολονάκι». Έτσι. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Δεν λέμε ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι πεινώντες, ούτε να μην έχουν να ζήσουν. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι πολύ ακριβό το σπορ της πολιτικής. Ισχύει. Και όσοι το έχουν βιώσει, ξέρουν τι σημαίνει να κάνεις πολιτική εκστρατεία και να εκλέγεσαι μια θέση. Αλλά σίγουρα κάποια ποσά ανθρώπων προκαλούν εντύπωση. Θα φέρω ένα παράδειγμα των πολιτικούς αρχηγούς. Ας τους αφήσω λίγο στην άκρη. Λέω, ας πούμε, έχουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Ένα άλλο παράδειγμα. Που διετέλεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ξεκινάς και λες Παπαδημούλη Τσακαλώτο παράδειγμα. Όχι, είπα τον κύριο Βαγιονά μετά. Που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Λέω λοιπόν, μπορώ να σου φέρω παράδειγμα. Συνήθως ξεκινάμε από την κυβέρνηση. Την κυρία Μαρτίνου, που είναι νέα βουλευτής, αλλά τα χρήματα δεν τα έβγαλε από την πολιτική. Καλά, η κυρία Μαρτίνου είναι πάρα πολύ πλούσια. Λέω τον κύριο Τσακαλώτο, γιατί δίνουμε περισσότερο βάρος πολλές φορές στους πολιτικούς που ανήκουν στην αριστερά. Γιατί ακριβώς αυτό που εκπροσωπούν. Συγγνώμη, ο Τσακαλώτος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Δεν είμαι από τον εξήγημα, δηλαδή, να μην είναι πέμπτος. Να πω κάτι. Εδώ βγήκε βουλευτής στην ενεργεία πριν από λίγα 24 ώρα και είπε ότι πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης πλούτου που να φτάνει σε 100.000 ευρώ. Ο κ. Αρσένης. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ευγενής, θέλω να πω εγώ. Ευγενής, θέλω να πω πάντα στη δημόσια παρουσία του. Ποτέ δεν είναι επιθετικός, εριστικός κλπ. Όμως έχει περάσει από την Ευρωβουλή, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι ξεπερνούσε τα εκατομμύρια. Μην βάλω να κατέβω τώρα οικογένειες. Που είχε μια πορεία στην πολιτική. Ναι, θέλω να πω. Πρόσωπο. Όχι, δεν, εγώ δεν ανακατεύω καμία μητέρα, κανένα πατέρα και τίποτα. Λέω ότι έχει περάσει από την Ευρωβουλή. Που σημαίνει το εισόδημά του ήταν μεγαλύτερο από 100.000 ευρώ. Και τότε δεν το θυμήθηκε, δεν μπορώ να μην το πω. Για έναν άνθρωπο που ξαναλέω είναι πολύ ευγενής, πολύ αξιοπρεπής. Δεν συμφωνώ σε τίποτα μαζί του προφανώς, αλλά θυμήθηκε ξαφνικά να μπει φραγμός πλούτου, λέει. Να τα μετρήσουμε, η δεξιά παράταξη υπερέχει σε πλούτο. Τάξη, και σε ακίνητα και καταθέσεις και το εντυπωσιακό είναι και σε χρέη. Χρέη στις τράπεζες, 1,5 εκατομμύρια. Εδώ χρωστάς 2 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν κοιμάσαι. 1,300 εκατομμύρια. Υπάρχουν και άλλοι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά, εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι από το να έχει κάποιος περιουσία, ούτε κατακριτέο είναι. Απλώς λέμε τις τεράστιες αποκλίσεις που υπάρχουν σε μια
χώρα και σε μια κοινωνία η οποία τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια έχει υποφέρει από τα μνημόνια, η ψαλίδα αντί να μικρύνει. Λοιπόν, κύριε, επειδή. Κύριε, λοιπόν, ουσιαστικό, ναι, συγγνώμη, μία κουβέντα. Για γιατί πρέπει να πάμε στο Ιωάννη. Τα κίνητα που ουσιαστικά δεν έχει και διαφοροποίηση από το προηγούμενη χρονιά στο Πόθεν Έσχες. Η υπόθεση πιο σημαντική είναι τις τελευταίες μέρες αυτή η ιστορία με το Πόθεν Έσχες του Πρωθυπουργού. Για αυτή την εταιρεία, αν την έχει βγάλει η κυρία. Έχουν βγει δύο ανακοινώσεις και δύο συγκρούσεις. Πρώτα βγήκε μια ανακοίνωση το πρωί από την αρμόδια επιτροπή τη Βουλή Πόθεν Έσχες και είπε ότι το είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια επιτροπή το ξέρω εγώ. Και σήμερα να πω ότι ένα πρόσωπο, αυτά που χθες σήκωσε τη σημαία εναντίον του κ. Μητσοτάκη για την εταιρεία που φέρεται να μην έχει δηλώσει σύζυγός του σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος η σύζυγός του έχει εταιρεία από το 2004. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό? Ο κ. Πολάκης. Μάλιστα. Τον οποίο καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε μετά. Κύριε, θα τα πούμε μετά. Μισό λεπτό. Για να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα, να πούμε και τα τη πανδημία. Γιατί. Πρώτα τον καύσωνα. Θα πάμε στον καύσωνα μετά. Έχουμε πανδημία λοιπόν. Πάμε στις πανδημίες. Έχουμε πάλι αρκετούς διασωληνωμένους. Έχουμε 157 διασωληνωμένους σωτήρι, μεγάλο νούμερο. 9 νεκρούς, 2.696 νέα κρούσματα. Έχει κοκκινήσει σχεδόν η Ελλάδα στον χάρτη του ECDC, είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης που καταγράφει. Αυτό έχει ένα ρίσκο αν κοκκινήσουμε εντελώς το τι θα κάνουμε με τον τουρισμό μας. Και έχει ανοίξει η κουβέντα. Για την τρίτη δόση του εμβολιασμού. Ναι, και έχει ανοίξει όχι μόνο για την τρίτη δόση. Έχει ανοίξει την κουβέντα των λογιστών στα νησιά. Έχει ανοίξει η κουβέντα του υποχρεωτικού εμβολιασμού που δεν λέει να κλείσει και δεν θα κλείσει, νομίζω εγώ. Όσο πλησιάζουμε προς Σεπτέμβριο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε τέλος Αυγούστου θα περιμένουμε ανακοινώσεις αυτό. Και έχουμε και θέμα με τον εμβολιασμό που σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τον Αύγουστο. Τα νούμερα, οι αριθμοί αυτών οι οποίοι εμβολιάζονται πέφτουν. Κλείσαμε 5 εκατομμύρια με διπλούς εμβολιασμούς, αλλά πέφτουν. Άκουσα λοιπόν, τον κύριο Θεμιστοκλέους να ελπίζει ότι από το 15 Αύγουστο και έπειτα θα αυξηθούν πάλι. Κάτσε, γιατί έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό να μας τα πει αυτά, τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει την πολιτική ευθύνη όλο αυτό το οποίο συμβαίνει όλου αυτού του μήνε. Καλησπέρα, Γιώργο Γιωργαντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Είμαι από αυτούς που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάντως όλο αυτό το πράγμα το κινείται και εσείς από την ιδιότητα που έχετε του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πού είμαστε τώρα, δώστε μας μια εικόνα. Όχι, πάει καλά, έτσι. Γιατί πάντα ενδιαφερόμαστε να μάθουμε πού είμαστε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, σωστά το είπατε, υπάρχει μια σχετική πτώση στα ραντεβού των εμβολιασμών. Σήμερα κλείσαμε στις 56.000, 55.000. Βεβαίως υπάρχουν αρκετές πρώτες δόσεις πάλι εμβολίου. Σήμερα είναι 17.000, χθες ήταν 20.000. Ξέρουμε και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε ότι αυτές οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι σχετικά δύσκολες, καθώς εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι οι διακοπές ή ό,τι άλλο επιθυμούν να κάνουν δεν τους εμποδίζει να κάνουν τον εμβολιασμό τους, ακριβώς επειδή μπορούν να τον κάνουν και στον τόπο που παραθερίζουν και εκεί που είναι η θερινή τους κατοικία και εκεί που εργάζονται ίσως τους θερινούς μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Είμαστε σίγουροι ότι μετά το 15 Αύγουστο θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός στα ραντεβού των εμβολιασμών, έτσι ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε ένα νούμερο ικανοποιητικό. Δύο ερωτήματα έχω εγώ. Είπατε πριν ότι μπορεί κάποιος να κάνει την πρώτη δόση εδώ και αν στις 10, 12, 15, 20 Αυγούστου είναι σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, πώς μπορεί να κάνει τη δεύτερη δόση όπου είναι το πιο κοντινό σημείο εκεί που θα βρίσκεται? Ακριβώς, και μάλιστα μπορεί να αλλάξει και όσες φορές θέλει και το σημείο και την ημέρα. Βέβαια, η ημέρα δεν μπορεί να είναι πάρα πολλές φορές. Πρέπει να είναι κοντά στις 21 μέρες για το Pfizer. Σωστά, για το Pfizer. Ναι, 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 ναι. Για το Pfizer. Αλλά το σημείο μπορεί να το αλλάξει χωρίς καμία ποινή όσες φορές επιθυμεί. Κύριε, καλό. Αυτό σχέδιο να πάει μόνο με την ταυτότητά του και το πιστοποιητικό της πρώτης δόσης μπορεί να εφαρμοστεί? Δηλαδή, πάω εγώ, δεν κλείνω ραντεβού, πάω στο κέντρο υγείας, είμαι σε κάποιο νησί και λέω, παιδιά, θα κάνω τη δεύτερη δόση. Μπορεί να το κάνει? Κοιτάξτε, με το που μπαίνει και κλείνει κάποιος, του δίνει τα δύο ραντεβού. Όμως, μόλις κάνει το πρώτο ραντεβού και μετά, μπορεί να μπει στο σύστημα οποτεδήποτε και να αλλάξει το δεύτερο ραντεβού του ως προς το σημείο. Στην αρχή, το σύστημα δεν του δίνει δύο διαφορετικά σημεία, του δίνει ένα σημείο. Μόλις όμως κάνει την πρώτη δόση εκεί που επιθυμείς, την οποία μπορεί και να την αλλάξει και την πρώτη, αν θέλεις, το σημείο, μετά αμέσως την επόμενη μέρα μπαίνεις και αλλάζεις το σημείο της δεύτερης δόσης. Πλέον, πάντως, μπορεί να κλείνεις και αφημερών. Δηλαδή, μπορεί το πρωί να αποφασίσεις να κάνεις εμβόλιο και να αναζητήσεις διαθέσιμο εμβολιαστικό κέντρο εκεί κοντά και την ίδια μέρα το μεσημέρι, το απόγευμα, να εμβολιαστείς. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, έχουμε περάσει αυτή τη στιγμή το 50% στους εμβολιασμούς, στους διπλούς πλήρες εμβολιασμούς του ενήλικου πληθυσμού? Ναι, κοιτάξτε. Αν μετρήσουμε τον ενήλικο πληθυσμό, είμαστε με
πλήρως εμβολιαστέντες το 65% του πληθυσμού. Έχουμε περάσει τα 5 εκατομμύρια, πηγαίνουμε για 5 εκατομμύρια 100.000 περίπου πλήρως εμβολιαστέντες. Ναι. Βλέπετε όμως ότι είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ έχει αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή εκεί που μιλούσαμε αρχικώς ότι ένα ποσοστό 70% του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, θα μπορούσε να δημιουργήσει το τείχος ανεσίας. Θέλουμε το πολύ παραπάνω. Τώρα οι ειδικοί μιλάνε για πολύ περισσότερο, οπότε γίνεται μια καθημερινή προσπάθεια και για τους μεγάλους σε ηλικία και για τους μικρότερους. Βλέπετε, ήδη λειτουργούν και οι φορητές μονάδες, δηλαδή έχουμε κινητές μονάδες οι οποίες πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές και εμβολιάζουν. Και μάλιστα είναι καλά τα αποτελέσματα, γιατί παρατηρούμε ότι στα μικρά χωριά ιδίως, με το που πηγαίνει η μονάδα αυτή στην πλατεία του χωριού, ναι, παρακινεί ο ένας τον άλλον και πηγαίνει αρκετός χρόνος βλέποντας ο ένας ότι πηγαίνει και ο άλλος και έχουμε καλά αποτελέσματα. Με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάκητοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, πού βρισκόμαστε? Έχει ξεκινήσει ήδη η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 500 κατάκητοι μέχρι στιγμής, δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους, και συνεχώς εντάσσονται και νέοι που επιθυμούν. Είναι περίπου, αρχικώς ήταν 1.500 που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σίγουρα είναι αρκετά περισσότεροι. Ναι. Άρα από τους πρώτους 1.500 είχαν εμβολιαστεί μέχρι πριν από δύο μέρες ή πάνω από 500. Με το μονοδοσικό της Johnson. Και κάτι για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, επειδή έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή φαίνεται πως βαδίζουμε. Έχει ανακοινωθεί ότι αυτό αφορά τους νοσοκομιακούς και αυτό αφορά και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν σε γυροκομεία και σε άλλες μονάδες που φροντίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά θα ανοίξει κι άλλο αυτό από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα. Προφανώς και εσείς δεν είστε σε θέση να μας πείτε, γιατί δεν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις ακόμα. Δυνατότητες σε ό,τι αφορά εμβόλια υπάρχουν για να γίνουν αυτοί οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και μάλιστα γρήγορα το επόμενο διάστημα? Δυνατότητα υπάρχει να γίνουν τα εμβόλια και πραγματικά υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα και επάρκεια. Κοιτάξτε, όπως είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Βιοειθικής, πρέπει να εξαρτηθούν όλα τα μέσα πριν φτάσουμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων επαγγελματικών ομάδων. Αυτή τη στιγμή, στην δυναμική αυτή διαδικασία, επαναλαμβάνω, με βάση και τα δεδομένα τα οποία κάθε φορά έχουμε, έχει αποφασιστεί για τους υγειονομικούς και για αυτούς που εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Τώρα, ως προς εκπαιδευτικούς, είδατε ότι έγινε μια έκκληση από τον Πρωθυπουργό και από την Υπουργό να εμβολιαστούν ακόμη περισσότεροι. Έχει εμβολιαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός, περίπου στο 75%. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τέλος Αυγούστου, που θα κάνουμε έτσι πάλι, θα δούμε ακριβώς τα στοιχεία που υπάρχουν και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε καμία άλλη επαγγελματική ομάδα. Λοιπόν, τώρα, επειδή υπάρχει μια καταγγελία που έγινε σήμερα από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκου. Το πρωί έγινε σε πρωινή εκπομπή στο Sky, στο Μεσολόγγι συνέβη αυτό. Και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιαννάκη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να τον καλησπερίσουμε. Όπως έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, τον πολύ γνωστό ποινικολόγο, να τους δούμε σε λίγο. Για τη συγκεκριμένη καταγγελία αυτή, την ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ήμουν από το πρωί στη Βουλή, γιατί σήμερα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο για τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου. Για να είμαι ειλικρινής, λοιπόν, δεν είναι μια κομπίνα λοιπόν που έχει στηθεί για να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό εμβολιασμού σε υπάλληλο του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η συγκεκριμένη υπάλληλο είχε προγραμματίσει να πάρει τη δεύτερη δόση του εμβολίου την περασμένη Πέμπτη. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο εμβολιαστικό κέντρο. Στο πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο, δηλώθηκε ότι εμβολιάστηκε. Εδώ είναι ο κύριος Γιαννάκος και μπορεί να συνεχίσει. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο. Για πέστε μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ξενέλη. Καλησπέρα, κύριε Καπερνάρο. Κοιτάξτε, πράγματι... Καλησπέρα σε όλους. Ναι, για πέστε μας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πράγματι, εάν ισχύουν τα καταγγελόμενα... Ναι, ναι, καταγγελία. Στο νοσοκομείο, ναι, ναι, στο νοσοκομείο Μεσολογγίου στήθηκε ολόκληρη κομπίνα, όπως είπατε κι εσείς, για να εξασφαλίσει μία υπάλληλο στο πιστοποιητικό εμβολιασμό, μαϊμού εμβολιασμός δηλαδή ουσιαστικά. Την περασμένη Πέμπτη είχε κλείσει ραντεβού στο πληροφοριακό σύστημα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο εμβολιαστικό κέντρο, δεν έλειπε η δόση της και όμως στο πληροφοριακό σύστημα πέρασε ότι εμβολιάστηκε. Αυτό το ανακάλυψαν οι συνάδελφοι εκεί. Κανείς δεν ξέρει και αυτό είναι υποδιερεύνηση. Αν είχε γίνει η πρώτη ή όχι πια. Φαινόταν. Αφού συνέβη το δεύτερο, τώρα ψάχνουν και το πρώτο. Φυσικά δεν μπορούσε να το κάνει μόνη της αυτό. Έπρεπε να συνεργαστεί με τον υπάλληλο ο οποίος χειρίζεται το κομπιούτερ μέσα στο πληροφοριακό, στο εμβολιαστικό κέντρο. Η καταγγελία έγινε και μπράβο στους συναδέλφους οι οποίοι είναι στο εμβολιαστικό κέντρο. Η διοίκηση πολύ σωστά έπραξε, έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα ο οποίος την ερευνά και ταυτόχρονα διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση. Και έχουμε πει εμείς από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να τιμωρηθούν αν αποδειχθούν αυτά
παραδειγματικά οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι αυτοί, γιατί πραγματικά δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Διάβασα σήμερα και μου λέτε αν είναι αλήθεια ή ψέματα, στο νοσοκομείο στα Χανιά, 400 συνολικά υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, από ένα σύνολο 1.300, αν επίσης διάβασα σωστά, είναι ανεμβολίαστοι. Εκεί είναι εντυπωσιακό για ένα ακόμα στοιχείο, ότι 320 ναι, κοιτάξτε όμως, να πούμε το εξής εδώ, 400, ναι. Ότι, να πούμε το εξής εδώ, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, χωρίς να ξέρω τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τα Χανιά, ναι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού διαθέτει φυσική ανοσία. Αυτό το νούμερο που δίνετε εσείς... Αυτή την ιστορία πάντα την καλύπτει. Όχι, δεν το καλύπτω. Ξέρετε τώρα τη μία υπάλληλο που την πιάσε με το πλαστό πιστοποιητικό και δεν ξέρετε στα Χανιά, στο κεντρικό νοσοκομείο, 400 άνθρωποι δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Αν έχουν νοσήσει 250. Θα σας πω. Στα Χανιά... Κάγετε τα στοιχεία, πείτε μας τώρα. Αυτά ξέρετε. Είστε από τους πιο διαβασμένους. Ακριβώς. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ δεν το αμφισβητώ. Είναι περίπου 200 υπάλληλοι από τους 400 που λέτε που διαθέτουν φυσική ανοσία. Οι 200 είναι ανεμβολίαστοι. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο, λίγο μεγαλύτερο από το μέσο όρο που είναι 10%. 90% οι συνάδελφοί μας είναι εμβολιασμένοι ή διαθέτουν πιστοποιητικό φυσικής ανοσίας στο τελευταίο εξάμεινο. Αυτά τα έχουμε πει. Ναι. Τα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Δεν αμφισβητήθηκαν ούτε από την κυβέρνηση. Πρέπει να πω επίσης και να κλείσω με αυτό απευθυνόμενο σε εσάς, ότι χθες διάβασα με μεγάλη λύπη για έναν συνάδελφό σας 52 ετών νοσηλευτή, ο οποίος δυστυχώς έδωσε τη μάχη και την έχασε και ήταν ανεμβολίαστος. Σωστά. Πράγματι, κύριε Ξενάκη, έχετε δίκιο. Ένας τραυματιοφορέας 52 ετών, ευχόμαστε συλληπιτήρια στην οικογένειά μου και τον συναδέλφο, ανεμβολίαστος, έχασε τη ζωή του μετά από πολυήμερη μάχη στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Ήταν ανεμβολίαστος, είναι ο δεύτερος συνάδελφος που χάνομαι στο τρίτο κύμα και οι δύο ανεμβολίαστοι. Μετά από έναν γιατρό που χάσαμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Χάσαμε και 26 συναδέλφους στο πρώτο και δεύτερο κύμα πριν τα εμβόλια. Αυτό αποδεικνύει την χρησιμότητα των εμβολίων. Αλλά θέλω επ' ευκαιρίας εδώ να πω ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί ο θάνατος των συναδέλφων εργατικό ατύχημα, γιατί οι οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση. Όταν ναι. Συμβαίνει ατύχημα στις ένοπλες δυνάμεις, βλέπετε ναι. Ότι όλη η πολιτεία πέφτει πάνω. Εδώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τους υγειονομικούς. Κύριε Γεωργαντά, εσείς που εκπροσωπείτε και την κυβέρνηση, έτσι, μέλος κυβέρνησης είστε, ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος, για σχολιάστε μας και αυτά τα οποία είπε στο τέλος. Πρώτον, σε σχέση με το περιστατικό, από ό,τι καταλαβαίνω, αν αληθεύουν αυτά τα οποία καταγγέλλονται, με την φυσική παρέμβαση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι εξαπάτησαν ουσιαστικά το σύστημα, έγινε η δήλωση εμβολιασμού. Έβαλαν ψευδή δήλωση, λέτε. Ναι, άμα από αυτά αληθεύουν έτσι όπως καταγγέλλονται. Βεβαίως. Πολύ σωστά το λέει ο κ. Καπερνάρος. Αλλά βέβαια αυτό θέλει εμπλοκή 2-3 προσώπων. Θα διαπιστωθεί από την έρευνα η οποία γίνεται. Τώρα, βεβαίως, αυτό με το νοσοκομείο των Χανίων σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό για όλους. Καταλαβαίνω ότι μεγάλος αριθμός υγειονομικών έχει εμβολιαστεί. Κάποιοι έχουν νοσήσει. Είναι πολύ καλό για όλους μας και νομίζω πρώτα απ' όλα για τους ίδιους να φτάσουμε στο 100% έτσι ώστε έχοντας λάβει και αυτοί όλα τα μέτρα και όλες τις δυνατότητες που τους δίνει η πολιτεία να μπορούν στη συνέχεια να διεκδικήσουν και αυτό που ο κύριος Γιαννάκος ισχυρίζεται σε σχέση με το χαρακτηρισμό ενός τέτοιου θανάτου, το οποίο είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει και εσύ να λάβεις όλα τα μέτρα τα οποία σου διαθέτει η πολιτεία. Νομίζω ο κύριος Καπερνάρος το καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από όλους. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκη. Επιτρέπετε να λέμε τώρα δηλαδή ότι είναι ατομική ευθύνη ο θάνατος των συναδέλφων. Δηλαδή να αφήνουμε δεν μίλησα για ατομική ευθύνη κύριε Γιαννάκη. Δεν μίλησα για ατομική ευθύνη. Ακούστε με λίγο. Οι 26 συνάδελφοι πέθαναν πριν τα εμβόλια και δύο μετά τους εμβολιασμούς. Παίρνουμε μέτρα ατομικής προστασίας και προστατεύουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα μικρόβια στα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν κινδυνεύουν οι ασθενείς από εμάς, από εμβολιασμένους και μη. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που νοσούν στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, όπως στην καρδιοχειρουργική κλινική του Ρίου, οι τρεις καρδιοχειρουργοί και οι προϊσταμένοι, και ιχνηλατούνται οι επαφές της που είναι εμβολιασμένοι. Το ένα ακόμα νοσοκομείο προβληματικό, κύριε Πρόεδρε, και εκεί πάλι το 60% πρέπει να προσέχουμε. Ένα σχολείο μπορεί να το σχολιάσει και να... Άρα, εργατικό ατύχημα είναι κρίμα από το Θεό να μην χαρακτηρίζεται εργατικό ατύχημα και να έχουμε οικογένειες αυτή τη στιγμή που πραγματικά βρίσκονται σε θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Μισό λεπτό, ο Γιώργος Καλαμέρης. Εγώ να πω απλώς μόνο, κύριε Γιαννάκη, ότι έβλεπα σήμερα και πραγματικά συγκινήθηκα τη μεταφορά μέσα σε μια κάψουλα μιας γυναίκας 83 ετών από κάποιο νησί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου ο συνάδελφός σας νοσηλευτής ή γιατρός, δεν ξέρω ποιος ήταν, είχε βάλει το χέρι του πάνω στην
στο τζάμι αυτό και είχε βάλει και το χέρι της γυναίκα από την κάτω πλευρά για να κουμπίσουν, δεν μπορούσε να κουμπίσει τα χέρια, για να της δείξει ότι δεν είναι μόνη της στον αγώνα που δίνει, και πραγματικά συγκινήθηκα. Φαντάζομαι όποιος είδε τη σκηνή αυτή, συγκινήθηκε και είπε ότι αυτό που κάνουν οι συνάδελφοί σας είναι κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Είναι κρίμα όμως να χάνονται ζωές. Να και ξέρετε μόνο ότι αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, ναι, για μας. Γι' αυτό είναι κρίμα να χάνονται ζωές. Έτσι. Κλινικές, ναι, κορονοϊού. Που θα μπορούσαν να σωθούν. Γιώργο, με συγχωρείς. Και στον κύριο Γιώργο Ζαναλίμωνο. Κύριε Γιώργαντά, θα ήθελα και από εσάς ένα σχόλιο, αλλά και ο κύριος Καρπερνάρος, επειδή έχει και μια νομική υφή, θα ήθελα να του σχολιάσει. Είδαμε έκπληξη, βέβαια το παρακολουθούμε το θέμα και το συζητήσαμε και εδώ τις προάλλες, ότι ένας από αυτούς που ηγούνται του αντιεμβολιαστικού κινήματος κλήθηκε, λέει, τώρα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού του Συλλόγου. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας. Μήπως τελικά αντί να κυνηγούσαμε τους νέους και να τους δέρνουμε στις πλατείες, χάσαμε χρόνο και αφήσαμε κάποιους να πιμπιλίζουν το μυαλό του κόσμου και έχουμε φτάσει τώρα, 18 μήνες μετά, να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τείχος άρνησης. Μήπως το δούλεψε πολύ, κύριε Γιωργαντά, αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος ως ένας κορυφαίος επιστημονικός σύλλογος με τα αρμόδια όργανα του έχει την δυνατότητα, την ευχέρεια, οποτεδήποτε κρίνει, να καλέσει τα μέλη του για να δώσουν εξηγήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό είναι μια απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου. Σίγουρα όμως αυτό που μπορώ να πω εγώ ως πολίτης, ως μέλος κυβέρνησης, όπως θέλετε, αξιολογήστε το, είναι ότι όποιος έχει δημόσιο λόγο αλλά έχει και συγκεκριμένη ιδιότητα, θα πρέπει να τεκμηριώνει αυτό το οποίο αναφέρει. Γιατί αν δεν το τεκμηριώνει, ουσιαστικά δεν είναι συνεπής ως προς την επιστήμη, ως προς τον όρκο του. Οπότε φαντάζομαι αυτό θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια όργανα του Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Καπερνάρα, τι λέτε εσείς? Συμφωνώ απόλυτα. Διότι αν κλείθει. Κύριε Καπερνάρα, αφήστε να απαντήσει και θα μιλήσετε. Αφήστε να απαντήσει, κύριε Καπερνάρα, και θα μιλήσετε. Αν κλείθει με την ιδιότητα του γιατρού, ο οποίος ως γιατρός πολύ σωστά πρέπει να υπεραμείνεται του γεγονότος του εμβολιασμού, εγώ έχω νοσήσει και θα πάω να εμβολιαστώ. Ήμουν καραντίνα τον Μάιο. Στο τρίμηνο μου είπε ο γιατρός μου, αλλά εδώ έχουμε πάλι ένα θέμα, διότι ο ΕΟΔΗ μου δίνει ότι πρέπει να πάω τον Νοέμβριο. Ο τράπον γιατρός μου είπε σε 3 μήνες. Ναι. Με 3,5. Εδώ υπάρχει μια, ας το πούμε, διαφορετική θέση μεταξύ δημόνων. Ναι. Αυτά πρέπει να αποσαφινιστούν για να αποφεύγονται οι θέσεις, οι ανεύθυνες θέσεις κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι για διάφορους λόγους αβασίμως υποστηρίζουν τον μη εμβολιασμό. Δημιουργείται σύγχυση. Γι' αυτό θα έλεγα ότι μόνο με την ΠΙΤΟ θα μπορούσε η κυβέρνηση να ορίσει 2-3 ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι θα βγουν σε μια εκπομπή και θα δέχονται ερωτήσεις από αυτούς οι οποίοι προβάλλουν συνειδησιακά θέματα. Άμπρο. Όχι για οποιονδήποτε λόγο, αλλά για λόγους ότι φοβούνται. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις και να τιμωρήσεις αυτόν ο οποίος έρχεται και σου λέει φοβάμαι. Όχι. Γι' αυτό και δεν γίνεται. Πάνω σε αυτό που λέτε, δεν γίνεται και υποχρεωτικότητα. Ο Ιατρικός Σύλλογος, συγγνώμη σας διακόπτω, για να εξηγήσετε και αυτό, έδωσε μια έρευνα στη δημοσιότητα. Της και ένα κομμάτι της ΑΛΚΟ ήταν η έρευνα, έλεγε για αυτούς τους ανθρώπους που άρνονται να κάνουν το εμβόλιο. Οι ηλικίες είναι 17-44. Και το 75% αυτούς, δεν φοβάται τον ιό. Ναι, δεν φοβάται τον ιό. Και το 40% αρνείται να κάνει το εμβόλιο. Ναι, όμως το 12%, το 12% δηλώνει ότι από τους μη εμβολιασμένους ότι θα μπορούσε να πιστεί από τον οικογενειακό του γιατρό. Που δεν υπάρχει, θα μπορούσε λοιπόν ένα 12% από τον οικογενειακό του γιατρό και από κάποιους ειδικούς δημοξιολόγους οι οποίοι θα βγουν υπευθύνως και θα τους εξηγήσουν. Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό. Το 22% από τους μη εμβολιασμένους θεωρεί τα εμβόλια μη ασφαλή. Αυτοί πρέπει να πιστούν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Γιατί παράλληλα έχουμε και την ψήφιση του νόμου για το ποινικό σαν καταδίωκτο των δημοξιολόγων. Και αυτό δημιουργεί κάποιους σκέψεις. Κάποιες σκέψεις, διότι σου λέει για ποιο λόγο. Γιατί στα άλλα εμβόλια όχι και σε αυτό ναι. Και δημιουργείται μια αμφιβολία, αν θέλετε, ή μια σύγχυση, ή μια έλλειψη κανονικής, έλλειψη γνώσης. Να πω... Διότι για να έχει γνώση κάποιος, για να έχει μάλλον γνώμη, πρέπει να έχει γνώση. Οπότε όταν μάθει από υπεύθυνα χείλη τι συμβαίνει, τότε θα έχει και απόλυτη γνώμη για να μπορεί να θεωρήσει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και να πάνε να εμβολιαστούν. Πριν, συγγνώμη, συγχωρείτε και οι τρεις σας, επειδή η δισιογραφία πάντα είναι σημαντική, θέλω να πω ότι μου ήρθε μια πληροφορία από μια πολύ σοβαρή και αξιόπιστη πηγή, ότι ενδεχομένως να έχουμε στη Μύκονο τις επόμενες ώρες πάλι lockdown. Μέτρα. Και
Και όχι μόνο στη Μύκονο, ενδεχομένως σε Ρόδο, Τίνο, Ζάκυνθο και στην Κρήτη. Δεν μου λέει που ακριβώς στην Κρήτη. Ρέθυνο και Ηράκλειο. Επειδή η πηγή είναι αρκετά αξιόπιστη, το μεταφέρω και επειδή τα ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων σήμερα ότι είναι στο κόκκινο οι περιοχές αυτές. Είναι από τα 6 νησιά που είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Το λέω ότι είναι πολύ πιθανόν τις επόμενες ώρες κιόλας να έχουμε μέτρα για Μύκονο ξανά και Ρόδο, Τίνο, Ζάκυνθο, Κρήτη. Τι μέτρα δεν ξέρω ακριβώς, γιατί lockdown δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν κλείνουν τα πάντα. Είναι εξειδικευμένα μέτρα. Αλλά για, για κάποιους είναι lockdown, όπως είπε ο κ. Καπερνάρος. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Και... Αυτό κύριε Καπερνάρα που είπε ο κύριος Γιαννάκος περί εργατικού ατυχήματος μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι για τους νοσηλευτές που νοσηλευτές, νομίζω ότι αυτό θα απασχολήσει τους ειδικούς, διότι θα εξαρτάται σε ποια περίπτωση και πώς, κάτω ποιες συνθήκες. Ναι. Το εργατικό ατύχημα έχει συγκεκριμένο χώρο, είναι χρόνο και γεγονός. Αυτό εξαρτάται. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που θεωρούνται εργατικά. Δεν μπορεί να γίνει μια γενική ρύθμιση όσοι νοσηλευτές πέθαναν. Μιλάμε για υγειονομικό πόλεμο. Συμμετείχαμε σε υγειονομικό πόλεμο. Τι είπατε, κύριε Γιαράκο, υγειονομικός πόλεμος, ναι. Είχε χαρακτηριστεί, χαρακτηρίζεται υγειονομικός πόλεμος. Οι πολεμιστές που πολεμάνε στην πρώτη γραμμή και χάνουν τη ζωή τους δεν πρέπει να χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα. Αφού κύριε Πρόεδρε, έχουν να πάσα τώρα. Αφού είναι πόλεμος, πρέπει να παραεμβολιαστείτε όλοι και η υποχρεωτικότητα ισχύει τότε. Μου επιτρέπετε να σας πω τώρα για το λέτε ξανά και σας λέω το εξής, ότι από τη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος δεν έχουν επιταχυνθεί καθόλου οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό. Οι φόβοι έχουν γίνει μεγαλύτεροι φόβοι και υπάρχει και θυμός. Εμείς τι είπαμε, αυτό που είπε ο κύριος Καπερνάνος, ότι πρέπει να πάμε με πειθό. Και οι συνάδελφοι σιγά σιγά πήγαν και θα εμβολιάζονταν. Κύριε Γιαννάκο, με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Με όλη μου με όλο το σεβασμό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τώρα... Συγγνώμη. Βλέπουν οι συνάδελφοί σας ότι ένας 52χρονος νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του και είναι ανεμβολίαστος. Ποια πειθός. Δηλαδή, αν δεν σε πείθει αυτό που βλέπεις μπροστά σου, θα σε πείσω εγώ ή ο ειδικός και όχι ο θάνατος του συναδέλφου σου. Σωτήρη, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Όπως είδατε εμείς το είπαμε ότι είναι ανεμβολίαστος ο συνάδελφος, ναι. Γιατί θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους συναδέλφους ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως σας εξηγώ ότι 8.000 με 10.000 εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν πρόκειται να εμβολιαστούν με τις συνθήκες αυτές μέχρι 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου βγαίνουν σε αναστολή. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ο γιατρός δεν πρέπει να πει στον πολίτη να κάνει το εμβόλιο. Δεν θα έχουν να πάνε οι οικογένειες, να σου πω κάτι. Η χείρα αυτού του ανθρώπου, κύριε Γιαννάκη, και τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν. Και τους 13.000 ανθρώπους που έχουν χάσει. Δεν μπορώ να δούμε. Σας ακούμε. Ναι, πέστε μου. Πέστε το για να ζητήσουμε και να σου πες τον Γιώργο μου, πες τον. Δεν σκύψαμε και τα μέσα ενημέρωση και κυβέρνηση για να έχει ένα αφήγημα επιτυχίας πάνω στις ανθρώπινες ιστορίες. Αν την οικογένεια αυτού του 52χρονου την είχε πρώτο θέμα η ΕΡΤ και αν μιλούσε η χείρα και οι τεθλιμμένοι συγγενείς, ο κόσμος θα καταλάβαινε τι σημαίνει κορονοϊός. Για να έχουμε ένα αφήγημα επιτυχίας, επιχείρηση ελευθερία, παίρνουμε τη ζωή μας πίσω, πάμε καλά, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, δεν δείξαμε τι σημαίνει κορονοϊός. Και έχουμε 13.000 αριθμούς. Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία. Υπάρχει θάνατος και πόνος. Αλλά δεν το δείχνουμε. Δεν το δείχνουμε για να λέμε ότι πηγαίνουμε καλά. Και όταν έχουμε βρει τα σκούρα, λέμε τι συμβαίνει. Έλα, λοιπόν, κύριε Γιαννάκο, πέστε μας για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Ναι, πέστε μας για να σας αποδεσμεύσουμε. Αφορά και τα μέσα ενημέρωση. Και δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου, ναι. Στις 2-3-4 περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν στη χώρα από αυτούς που είχαν εμβολιαστεί δικαιολογή. Και υπήρχαν δυστυχώς ανεπιθύμητες παρενέργειες, οι οποίες οδήγησαν και σε άσχημα, πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όμως είναι αλήθεια ότι 13.500 περίπου συμπολίτες μας χάσαν τη ζωή τους από την ασθένεια. Και αυτοί θα ήταν πολύ περισσότεροι αν δεν υπήρχε ο εμβολιασμός που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Οπότε πρέπει να το αναδεικνύουμε συνέχεια αυτό. Έχουμε 13.500 νεκρούς από την πανδημία. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε. Είναι νούμερα, είναι άνθρωποι πίσω από αυτά τα νούμερα, οι οποίοι, αν πολλοί από αυτούς είχαν χαθεί νωρίτερα. Ξέρετε, εγώ χάσα τη μητέρα μου τον Νοέμβριο. Την έχασα όταν δεν είχε εμφανιστεί το εμβόλιο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τώρα που βλέπω ότι υπάρχει το εμβόλιο και βλέπω ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται, πραγματικά με θλίβει ως άνθρωπο, όχι ως πολιτικό όλο αυτό. Πρέπει ο καθένας να πείσει από δίπλα μας έναν κοντινό μας άνθρωπο να εμβολιάζει. Σας λέει αντιπολίτευση ότι οι καμπάνιες στράφηκαν προς τα μέσα ενημέρωσης κυρίως για να μην τα δείχνουν και όχι για να τα δείχνουν.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς οι καμπάνιες έπρεπε να μιλήσουν για τον εμβολιασμό και νομίζω πολύ σωστά μίλησαν για τον εμβολιασμό. Τα σποτάκια με τις ωραίες, να σας πω και εμάς, επειδή είναι και η δουλειά μας λίγο η επικοινωνία, τα σποτάκια με τις ωραίες φωνούλες από αγόρια και κορίτσια και με τους πιτσιρικάδες τους που ξεκινάνε για το πλοίο και παίρνουν SMS, δεν πείθουνε. Άμα δεν δείξεις τον πόνο, γιατί όλοι ξέρουν και όλοι σιγά σιγά σε κάθε σπίτι υπάρχει ένα κρούσμα. Ξέρετε, έτσι. Είναι λεπτό. Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία. Μα τώρα είναι λεπτό και φτάσαμε τώρα να συνδέεται την υποχρεωτικότητα με το μισθό. Αυτό δεν είναι λεπτό. Γιατί 1,5 χρόνο παίζουμε τις κουμπάρες. Συγγνώμη σας το λέω. Υγειονομικούς είναι κάτι που έγινε. Και δεν αφορά εσάς. Σέβομαι το έργο σας και έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά στο ψυχιακό. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει διασπορά του ιού που να ευθύνεται το υγειονομικό προσωπικό. Εμβολιασμένο δεν είπαμε για εσάς, κύριε Γιάννακη, τώρα. Δεν είπαμε για εσάς. Λοιπόν. Είπε για το υγειονομικό προσωπικό σας. Είδατε την υποσωτήριξη για τη γιαγιά που την κουβαλούσε η φούσκα. Η εικόνα της γιαγιάς ήταν συγκλονιστική. Και στους νέους ανθρώπους τώρα. Κύριε Γιωργαντά, τι λέγατε, συγγνώμη, για πέστε μας, κύριε Γιωργαντά. Αν μου επιτρέψετε να αποδεσμευτώ, σήμερα ψηφίστηκε πριν από μισή ώρα στην Βουλή τον νομοσχέδιο για το ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρουμε. Και σας ευχαριστούμε που μας δώσατε και χρόνο, ενώ ξέρω ότι είστε απασχολημένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Και να πούμε ότι είναι ο επιτυχημένος στη θέση του. Είναι. Πάντοτε επιτυχημένος. Και ο κύριος Καραμέρος το είπε πριν από λίγο ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του ίδιου. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ειδικό. Και άλλο το ειδικό. Ήταν ναι. Στην Ευρώπη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιωργαντά. Κύριε Καπερνάρο, σε εσάς πάμε και το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Είστε εγκυρότατος νομικός. Πέστε μας όλο αυτό το πράγμα, αν στέκεται έτσι όπως πηγαίνει αυτή τη στιγμή να γίνει, ή αν μπορεί να πέσει. Να πέσει ενώ στα δικαστήρια. Την καθολική υποχρεωτικότητα. Την υποχρεωτικότητα σε κομμάτια-κομμάτια. Δηλαδή, στους εκπαιδευτικούς, να σας πω εγώ. Ναι. Ξεκίνησε ουσιαστικά ότι μπορεί το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει μια απόφαση για τα άλλα εμβόλια, όχι για αυτό συγκεκριμένο. Ναι. Με βάση το Σύνταγμα και το άρθρο 21 του Συντάγματος, όπου το κράτος υποχρεούται να μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Και επειδή η υγεία είναι η ίδια η ζωή, είναι το πρώτο προστατευτέο ένωμο αγαθό. Βγάζει την υποχρεωτικότητα για αυτόν τον κόσμο, του κόσμου περί την υγεία, ότι μπορεί να γίνει υποχρεωτικό το Συμβούλιο Επικρατείας. Όχι όμως γενικά να λέμε για την υποχρεωτικότητα. Δεν μπορεί να σταθεί. Αναστολές. Σε ορισμόν τομείς μπορεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει ειδικά, όχι εν ώψη της πανδημίας, αλλά για όλα τα εμβόλια. Και μάλιστα θεωρεί ότι είναι η μισθή. Δεν είναι υποχρεωτικότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, συμφωνώ απόλυτα, υπάρχουν αποφάσεις που το τεκμηριώνουν και το δικαιολογούν. Το να πάμε σε μη καταβολή μισθών και σε μη καταγραφή προϋπηρεσίας ως ποινή, εκτιμούν κάποιοι ότι είναι δυσανάλογοι σε σχέση με το αμάρτημα να μην εμβολιαστούν. Παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας. Εδώ το βάζει με τον υπό τον όρο ότι σου πρέπει, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εμβολιαστείτε. Όταν κάποιοι, για κάποιους λόγους, οι οποίοι δεν είναι τεκμηριωμένοι και με επιστημονικά δεδομένα έτσι ώστε να υπάρχει στατιστική πιθανότητα να πούμε ότι έχει κάποιους λόγους και είναι κίνδυνος για αυτόν, αλλά μόνο με μια στεγνή άρνηση, κάτι πρέπει να προβλέψει. Αν όχι ως τιμωρία, αλλά ως παράδειγμα, διότι ας πούμε, επιτρέψτε μου τη φράση, αν δεν τιμωρηθεί το κακό, δεν δικαιώνεται το καλό. Ο άλλος εμβολιάζεται. Ο άλλος λέει δεν εμβολιάζουμε, χωρίς επιχειρήματα και χωρίς δικαιολογητικό λόγο. Κάτι πρέπει να πει. Κύριε Καπερνάρο, μου επιτρέπετε. Και για να μην, γιατί απαγορεύεται βεβαίως να χάσει τη δουλειά του, δεν μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα στην εργασία, είναι κατοχυρωμένο το Σύνταγμα. Έχει αυτόν τον όρο, αλλά και αυτά όλα είναι υπό αίρεση. Ακόμα είναι στις συζητήσεις. Κύριε Καπερνάρο, το γεγονός πάντως. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, να σου πω κάτι, κύριε Γιάννη. Να πω κάτι. Να ξέρετε. Μόνο μία, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καπερνάρο. Νομικές γνώσεις. Ο νόμος προβλέπει αναστολή καθηκόντων μέχρι να εμβολιαστεί, επαόριστον δηλαδή. Δεν θα παίρνει καθόλου μισθό. Αυτό είναι συνταγματικό. Δεν υποκρύπτει απόλυση. Δεν είναι πειθαρχική ποινή. Βεβαίως. Πρέπει να περιοριστεί. Δεν μπορεί να είσαι σε αδράνεια επάπειρον. Και προφανώς, εάν γίνει αυτό δεκτό, έτσι, κατά τη γνώμη μου θα εννοούν τη χρονική διάρκεια της πανδημίας. Όταν τελειώσει η πανδημία, πάψει να είναι πανδημία, θα επανέλθουν στη δουλειά τους και θα επανέλθουν κανονικά. Το εμβόλιο.
Ο νόμος λέει το υπάρχει νόμος. Δεν έχει πανδημία. Νόμος δεν υπάρχει. Έγινε νόμος. Συζητήσεις. Έγινε νόμος. Συζητήσεις υπάρχει. Και λέει για να επιστρέψει κάποιος στη δουλειά του, πρέπει να περάσουν 14 μέρες μετά τον πλήρη εμβολιασμό του. Αν δεν εμβολιαστεί, δηλαδή, θα είναι 5 χρόνια σε αναστολή καθηκόντων. Κατά την άποψή μου, πρέπει να ορίζεται η διάρκεια της αναστολής. Κατά την άποψή μου. Να ξέρουμε δε, πρέπει δε να ξέρουμε το εξής, ότι η υποχρεωτικότητα και κατά την πανδημία και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει ενισχυθεί, ας το πούμε, πώς μπορώ να, δεν υπάρχει και δεν έχει βγει από κανένα διοικητικό, ανώτατο διοικητικό δικαστήριο των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την ΕΜΑΚ, σε ασφαλιστικά μέτρα νομίζω έγινε. Ναι. Εκκρεμεί τώρα. Ναι, δεν υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου. Δεν βγήκε απόφαση, δεν το ξέρω. Ναι, έχει βγει μια απόφαση. Βέβαια είναι ασφαλιστικά μέτρα, δεν είναι. Και δεν περιλαμβάνει υπόψη μου πάντω. Αλλά έχει μετακίνηση. Δεν έχει αναστολή, έχει μετακίνηση. Έτσι να το πούμε. Δεν έχει αναστολή. Κύριε Γιαννακέ, να σα ρωτήσω κάτι. Όταν πηγαίνετε σπίτι και σα ρωτάει ένα φίλο συγγενή, εσύ Μιχάλη, γιατί δεν εμβολιάζονται αυτοί που δεν εμβολιάζονται. Δώστε μα μια εικόνα. Στου 10 που δεν εμβολιάζονται, ποιοι είναι οι λόγοι. Είναι πολιτικοί, είναι φοβούνται τη βελόνα. Σωστή ερώτηση. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Λίγο να δούμε τι λέτε στην πραγματικότητα. Σωστή. Πολύ καλή ερώτηση, ναι. Και είναι αυτό που σας λέω είναι η πραγματικότητα. Εμείς αρνητές του κορονοϊού, του εμβολίου, δεν έχουμε συναντήσει. Υπάρχει φόβος. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα. Φόβος να φοβάμαι εγώ που δεν, ας πούμε, μπορεί να φοβάμαι, ακούστε, που δεν φοβάμαι τα αίματα. Αυτή είναι νοσοκόμια, ας πούμε, τώρα. Να σας πω γιατί. Τι φοβάται, όλοι μέρα μας στο νοσοκομείο. Βλέπεις σπασμένους, πεθαμένους. Αν θέλετε να με ακούσετε, ναι, ξέρετε ότι υπάρχει φόβος. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, ναι. Κουβεντιάζουν με γιατρούς, άλλοι τους λένε πρέπει να το κάνουν, άλλοι όχι. Μπερδεύονται και οι ίδιοι. Πρέπει να καταλήξουν σε κάποια νοσήματα που έχουν οι συνάδελφοι, ή αν πρέπει να εμβολιαστούν και να είναι υγιεί. Τώρα, μια που το λέει ο πρόεδρος Ποεδίν, εγώ θα πω από προσωπική εμπειρία ότι μιλάω για. Έχει τύχει να κουβεντιάσω για γυναίκες που είναι σε κατάσταση που περιμένουν παιδί. Και ενώ η κεντρική εντολή είναι να γίνει εμβόλιο, αυτό ξέρω εγώ. Ο γιατρός τους λέει άλλο. Υπάρχουν γιατροί, έτσι μαθαίνω από προσωπικές εμπειρίες, από φίλους γύρω-γύρω γνωστούς. Τους λέει άλλο αυτό που λέει ο κύριος Γιαννάκος. Δηλαδή, είναι άλλο αυτό που θα πει ο προσωπικός γιατρός και άλλο αυτό που είναι η γενική κατεύθυνση. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα. Έχει δίκιο, δεν έχει άδικο. Εγώ θα σας πω κάτι. Εμένα η κόρη μου θυλάζει και εμβολιάστηκε. Ναι. Πολλοί συνάδελφοι που θυλάζουν έχουν από τους γιατρούς τους οδηγία να μην εμβολιαστούν. Μάλιστα. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Παιδιά, 12-15. Εγώ πήρα την παιδίατρο του γιου μου, γιατί έχω παιδί το οποίο είναι στην ηλικία 12-15, ομοίως. Ούτε το σκέφτηκε. Μου είπε ναι, να πάει να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω όμως αν όλοι οι παιδίατροι έχουν την ίδια θέση και τα παιδιά είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα, έτσι. Γιατί για τον εαυτό μου εγώ αποφασίζω. Αλλά για το παιδί μου είναι 10 φορές πιο δύσκολη απόφαση. Να το μορφοποιήσω αυτό σε ερώτηση. Κύριε Γιαννακέ, έχουν η ίδια στάση απέναντι στον κορονοϊό οι νοσοκομιακοί γιατροί και εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας? Και εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί γίνεται μία παρερμηνία σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού και ουσιαστικά έτσι ενισχύει το ιδιωτικό τομέας. Βγαίνουν οι ιδιώτες και λένε εμείς έχουμε όλοι εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα? Ελάτε στον ιδιωτικό τομέα γιατί στο δημόσιο κινδυνεύεται. Τα ποσοστά συμμετοχής στον εμβολιασμό του ιδιωτικού τομέα είναι μικρότερα από το δημοσίου. Άρα λοιπόν υποκρύπτει όλο αυτό συκοφαντία στο δημόσιο και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, αυτό που λέγεται. Γι' αυτό και η κυβέρνηση να δώσει τα πραγματικά ποσοστά. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ξεκινήστε να εμβολιάζεστε αμέσως. Με εντολή της κυβέρνησης, την οποία τώρα λέτε να δώσει τα πραγματικά ποσοστά. Οι ιδιώτες γιατροί δεν είχαν μπει στο πρώτο κύμα, όπως μπήκατε εσείς. Μπήκαν κανονικά με τις σειρά. Οι ιδιώτες γιατροί, οι θεατές ήταν στο πρώτο κύμα. Αν έπαιρναν θα είχαμε λιγότερους νεκρούς. Αλλά παρακολουθούσαν ως θεατές την πανδημία. Δεν ήταν θεατές, γιατί δεν έπαιρναν όλους τους ασθενείς που εσείς δεν μπορούσατε γιατί είχατε γίνει όλοι COVID και τους έκαναν τις επεμβάσεις από τα νοσοκομεία. Δεν ήταν θεατές. Δεν μπορούσαν να πάρουν ασθενείς. Δεν μπορούσαν να πάρουν ασθενείς. Τα μεγάλα
Τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα δεν θα μπορούσαν να νοσηλεύσουν περιστατικά κορονοϊού. Όχι, δεν θα μπορούσαν να νοσηλεύσουν περιστατικά κορονοϊού. Αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα περιστατικά που εσείς δεν μπορούσατε να κάνετε. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι σε ράτσα στο δημόσιο. Μην λέτε για θεατές συναδέλφου σα. Είναι λάθος να το κάνετε. Εγώ πάντως θα επαναλάβω άλλη μια φορά. Μπορεί να έχετε διαφορετικές λογικές και προσεγγίσεις, δεν είναι θεατής κανένα γιατρό. Τώρα, όχι, δεν είπα, είπα άλλο. Τα μεγάλα, λέω, ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν θεατές. Δεν είπα εγώ για γιατρούς. Θα το ακούσετε ύστερα όταν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννακέ. Επειδή μαθαίνω από διάφορους φίλους και από το ρεπορτάζ ότι δεν είναι σαφές. Ένας εμβολιασμένος που έρχεται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τι κάνει? Όταν ο υγειονομικός εννοείται πάνω στη δουλειά του. Είμαι εγώ εμβολιασμένος. Τώρα εσείς το βάλετε. Στο υγειονομικός. Ένας νοσηλευτής έρχεται σε επαφή σε κρούσμα. Δεν παίρνει καραντίνα. Κρούσμα. Νομίζω δεν παίρνει σε καραντίνα. Αν δεν έχει Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Δεν μπαίνει σε καραντίνα, αλλά όμως κάνει συχνά μοριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν έχει προσβληθεί. Μάλιστα. Αλλά δεν ισχύει η 7ήμερη καραντίνα που ίσχυε πριν. Όταν έρχεται σε επαφή και είναι εμβολιασμένος. Αλλά οπωσδήποτε όμως παρακολουθείτε. Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι η γενική εντολή. Αυτό έχω και εγώ σαν εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, η υποχρεωτικότητα, όπως είπε ο κ. Καπερνάρος, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Και όταν θα φτάσει η ώρα το Σεπτέμβριο, πια δεν είναι μακριά ο Σεπτέμβριο. Ο κύριος Μαγιορκίνης είπε κάτι πολύ σημαντικό να το καταφέρουμε, γιατί μας βλέπει κόσμος, κύριε Καπερνάρη. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά θα το πω όπως το είπε ο κύριος Μαγιορκίνης. Το εμβόλιο προστατεύει τον οργανισμό για να μην κατέβει ο ιός από το άνω αναπνευστικό στους πνεύμονες. Εκεί είναι το μυστικό όλο. Γι' αυτό δεν πας στο νοσοκομείο ή δεν πας βαριά. Τι είπατε, κύριε Καπερνάρη, για να κλείσουμε την κουβέντα? Τι είπατε? Ήθελα να πω το εξής, επειδή δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικότητα και μάλιστα οριζόντια, εκτός από ορισμένους δομές. Δεν ναι, γίνει πουθενά. Ηλικιωμένων και για τα νοσοκομεία που γίνεται στην Ευρώπη, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί είναι αντισταματικό πραγματικά ως υποχρεωτικότητα. Μα δεν έχει γίνει πουθενά αυτό, νομίζω, αυτό έτσι. Πουθενά σε καμία χώρα του κόσμου και μες. Δεν βγει κανένα από κανένα αντίστοιχο Συμβούλιο Επικρατείας. Όμως να ξέρουμε το εξής, θα επανέλθω. Έχει μία ευθύνη η κυβέρνηση όσον αφορά την πειθό. Είναι μεγάλο κίνητρο να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι, οι υγειονομικοί, διότι ο άλλος σου λέει για να μην πάει να εμβολιαστεί έτσι, έτσι. Το παράδειγμα είναι πάντα. Για να μην πάει. Ακριβώς. Είναι παράδειγμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Όταν πάει όμως για εξαναγκασμό, πάλι αρνητικό παράδειγμα είναι. Σωστό. Δεν μιλάμε για εξαναγκασμό, κύριε Γιαννάκο. Μιλάμε για την πειθό που πρέπει οι ίδιοι να βγουν. Εγώ τα έλεγα μία καμπάνια από τους ίδιους, οι οποίοι οι νοσηλευτές με τα τόσα που βλέπουν, που δεν βλέπουμε εμείς, θα πρέπει να είναι πεπισμένοι ότι πρώτοι αυτοί πρέπει έτσι, να εμβολιαστούν. Το παράδειγμα είναι πολύ σοβαρό. Χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει, είναι απόλυτα ασφαλές, έτσι. Σε πνευματικό στάδιο είναι ούτως ή άλλως. Αλλά σώζει ζωές. Και κάτι άλλο να τελειώσουμε. Το Δεκέμβριο. Όχι, σε πειραματικό δεν είναι, μην το λέτε και εσείς αυτό, γιατί αυτό είναι το υπάρχει. Υπάρχει προσωρινή άδεια. Ξέρετε, υπάρχει προσωρινή άδεια. Υπάρχει προσωρινή άδεια. Δεν είναι όπως τα άλλα. Έτσι. Δεν είναι και αυτό ο κορονοϊός, όπως είναι η Λάρα. Μία επισήμανση, 10 δευτερόλεπτα. Θα είναι οπωσδήποτε σε 1-2 χρόνια θα είναι. Μέχρι τότε όμως, τα παραδείγματα είναι ότι... Το διδάγματα είναι ότι είναι αποτελεσματικά. Έτσι, έτσι. Όπως το δούμε, το λέω εγώ ως νοσής σας. Το λέω εγώ, προσέξτε με. Ως νοσής σας. Όπου θα πάω να εμβολιαστώ. Ναι, γιατί όποιοι νοσήσαμε, γνωρίζουμε τι σημαίνει να περιμένεις που θα σε χτυπήσει ο ιός. Και αν θα τελειώσεις την καραντίνα σου. Επιμένω σε αυτό. Το Δεκέμβριο του 2020 το όχι και μάλλον όχι ήταν στο 27,5%. Τον Μάιο που μας πέρασε το 27,5% έγινε 11%. Από το 11% το 70%, στο 11% το 70% είναι γιατί φοβούνται. Δεν αρνούνται. Φοβούνται. Μάλιστα. Δηλαδή σας λέει πείστε λοιπόν, με. Να κλείσουμε, παρακαλώ, παρακαλώ. Εκεί πρέπει η κυβέρνηση πρέπει. Να δώσει λοιπόν, τη δυναμή. Να κλείσουμε, κύριε Γιαννάκο, να κλείσουμε. Πέστε μας. Μία κουβέντα μόνο. Και ακόμη και οι εμβολιασμένοι σε μικρότερο βαθμό μεταδίδουν το ιό. Θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα, όπως το λέτε ακριβώς. Έτσι είναι. Εμείς. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς εμβολιασμένοι ή μη. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Καπερνάρο και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με το πάνελ, με τους πολιτικούς μας, για να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, όχι μόνο αυτό.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Πριν πάμε στους προστικλημένους μας, να δούμε και κάποια θέματα της επικαιρότητας που δεν προλάβαμε, επειδή μπήκαμε γρήγορα στη συζήτηση. Ειδήσεις, πριν πάμε σε αυτό που σας απασχολεί και τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια με τους πολιτικούς μας, υπάρχει μια ανακοίνωση του State Department που αφορά την σχολή της Χάλκης. Κλείσαμε 50 χρόνια από το κλείσιμό της. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, το State Department ζητά από την Τουρκία να την ανοίξει ξανά και να πάψει να εμποδίζει το θρησκευτικό δικαίωμα πολιτών. Και κυρίως το κομμάτι η Τουρκία αρνείται να ανοίξει τη σχολή αυτή, βάζει όρο να ενταχθεί να γίνει κομμάτι του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και να μην έχει αυτονομία των ιδρυμάτων. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Άλλο. Η δεύτερη είδηση αφορά την υπόθεση του Σίφη Βαλιράκη, του υπουργού που είχα στη ζωή του όταν ψάρευε. Φαίνεται ότι το λιμενικό έχει καλέσει για ανάκριση ως υπόπτους, ανομωτή κατάθεση, δύο ψαράδες. Τώρα για τον καύσωνα δεν είπαμε τίποτα. Που αφορά τον καύσωνα, η πρόβλεψη που είναι ότι θα έχουμε 7 μέρες με θερμοκρασία που θα φτάσουμε μέχρι και 44. Δεν θα έχουμε κάθε μέρα 44. Όχι, είπα. Έτσι. Ναι, στο κέντρο της Αθήνας τη Δευτέρα θα φτάσει 44 σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Έτσι. Ναι, σύμφωνα λοιπόν με τον, με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Με αφορμή είναι αυτή την πρόβλεψη που κάνει το ΜΕΤΕΟ. Μίλησε με τον κύριο Πλειώνη του αστεροσκοπείου. Εντάξει, και του είπε ο κύριος Πλειώνης ότι προσέξτε όλοι οι πολιτικοί ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ζήτησε η Δευτέρα που υπολογίζουμε να έχουμε μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες να μπούμε σε αργία. Αυτό ζήτησε. Και λέει λοιπόν. Πού σου φαίνεται παράξενο δηλαδή. Δηλαδή να λιώνει ο κόσμος στον δρόμο και στην οικοδομή. Δεν έβγαλε και το ΚΚΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Αλλά ποτέ δεν είχαμε την κλιματική αλλαγή με τέτοια ένταση. Με 44 δεν είχαμε 44. Γενική αργία. Εγώ σου λέω οικοδομή σωστά. Προκειμένου να προστατεύσει τον πληθυσμό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ξέραμε. Βέβαια, τελείως διαφορετικές συνθήκες το 87. Να πω τη λέει η κυβέρνηση και θα μου πει στάνταρ. Δεν έχουν όλοι οι κοντιστέ. Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχουν όλοι οι κοντιστέ. Για λαϊκισμό και γραφικότητα. Ότι πάει χέρι-χέρι με το λαϊκισμό και τη γραφικότητα. Το συνδέει με την υπόθεση που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι αν γίνει κυβέρνηση ξανά σε ένα χρόνο θα ξαναβάλει τα 20.000 παιδιά που δεν μπήκαν στα πανεπιστήμια στέλνους τους και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κάνει μια αντιπολίτευση πληστηριασμού, ελπίδας και προσδοκίας λοιπόν, και κύριε, στον κύριε, κύριε, αυτό κύριε, δεν πάθει κανείς τίποτα. Πάμε στους προστεκλημένους. Αν τεθούμε σε αργία, υπάρχει μακάρι, μακάρι προφανώς, γιατί υπάρχει κανείς που να θέλει να πάθει. Μακάρι, αλλά αλλιώς θα το κλείσουμε όλο το κράτος γενικώς για 365. Δεν πάθει κανείς τίποτα. Συγγνώμη, λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά, δεν βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αν θα πεις εδώ και εγώ στα σπίτια, στη Σταμάτα και στην Πάτρα και δεν λέει κανένας κουβέντα. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είπε εσείς στην οικοδομή, που λογικά δεν πρέπει να δουλέψουν. Αυτοί δεν δουλεύουν. Αν δουλεύει ένα γραφείο με air condition, δεν κατάλαβα γιατί κινδυνεύει. Εμείς δηλαδή κινδυνεύουμε με το air condition που είμαστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, την κυρία Άννα Καραμαλή, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την οποία την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, διευθυντή της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Θεοχαρόπουλο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Και τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χριστίδη. Λοιπόν. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσω την κυρία Καραμαλή. Όμως, μια που συζητάγαμε αυτό. Να μας βγει και η κυβέρνηση στα Χανοβίτες, πάντως μου κάνει εντύπωση. Κύριε Θεογαρόπουλε, για να σας ακούσουμε να μας πείτε για αυτή την πρόταση να υπάρχει έτσι γενική αργία τη Δευτέρα λόγω καύσωνα. Δεν έχει ξαναγίνει, θυμάμαι αυτό. Από το 87, εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσάς. Θυμάμαι τον καύσωνα το 87. Τότε δεν ξέραμε τι θα πει air condition. Τότε μάθαμε όλοι εμείς τη ηλικία μου και οι πιο μεγάλοι. Πόσο νεκρούς είχε. Δεν έχει 1.300 νεκρούς. 1.300 νεκρούς. Λοιπόν, και να σας ακούσουμε λοιπόν για αυτή την πρόταση. Για να κάνουμε έτσι μια κουβέντα και θα μπούμε και στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Τη Δευτέρα, η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως την έβλεπα εγώ πριν από λίγο, είναι για 45 βαθμούς. Mm-hmm. Και πρόκειται για μια εβδομάδα η οποία θα είναι πάνω από 40. Ναι. Πρόκειται δηλαδή για ένα καύσωνα, οι μετεωρολόγοι το λένε, οποίο ναι. Έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια. Εγώ δηλαδή το 87 ήμουν 9 χρονών, αλλά δεν θυμάμαι μετά το 87, που το 87 το θυμάμαι, δεν θυμάμαι μετά το 87 πολλές φορές να φτάνουμε σε 45. Μας τσακίσατε. Η Δευτέρα, λοιπόν, η Δευτέρα λοιπόν είναι μια μέρα με το 45, η οποία θα είναι μια τρομακτική πίεση που θα έχει και 3-4 μέρες πίσω με 40. Ναι. Και το οποίο δεν το ζούμε κάθε. Ζούμε μια μέρα τέτοια στα 30 χρόνια. Λέμε λοιπόν, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να πάρει πρώτα απ' όλα μέτρα. Ναι. Αν δεν θέλει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία προτείνουμε εμείς, να πάρει κάποια άλλα, να προετοιμαστεί. Αργία, είπατε. Και αργία. Την πρόταση, εγώ δεν λέω για τα μέτρα. Για αυτή την πρόταση, για την αργία τη Δευτέρα. Και να είμαι
Και για την αργία τη Δευτέρα, ναι, θα σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ναι, ο οποίος έλεγε ότι είναι απολύτως λογική η πρόταση με βάση τα προγνωστικά που έχουμε για τη Δευτέρα, γιατί φοβόμαστε πολύ για τον κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που θα περιμένει τα μεσημέρια να γυρίσει από τη δουλειά του με 45 βαθμούς 3 η ώρα πρόγνωση μέσα στην Αθήνα. Άρα δεν το λέμε, δεν το είπε μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λένε οι επιστήμονες και είναι μια πρόταση. Ναι, η αργία, για εξηγήστε μου, αν είναι αργία, θα έχουν αργία και τα μέσα μεταφοράς. Θα δουλεύουν με πολύ μειωμένα, με πολύ μειωμένο προσωπικό. Σωστά. Θα έχει τα νοσοκομεία αργία. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τη ζέστη, όπως είπε πριν ο Γιώργος. Οικοδόμοι, άνθρωποι που βγαίνουν έξω. Και κάποια που δεν επηρεάζονται. Αυτή με τον νόμο που ήδη υπάρχει, τον εργασιακό νόμο. Δεν φτάνει μόνο η αργία. Η αργία θα έπρεπε. Μισό λεπτό. Δεν δουλεύουν. Για να ακούσουμε. Αυτό με ρωτήσατε. Ναι. Η αργία δεν φτάνει από μόνη της, αυτό έχετε δίκιο. Ναι. Δεν είναι με ένα μέτρο το οποίο το πήρε και φτάνει. Ναι. Θα έπρεπε να συνοδευτεί από δημόσιους, από χώρους που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν με air condition για τον κόσμο. Το κάνει πολλούς, όχι σαν άλλες φορές. Ναι, αλλά θέλω να πω δεν θα φτάνουν αυτοί οι χώροι. Αυτό δεν εννοώ, κύριε Καραμέλα, έχετε δίκιο. Αλλά δεν θα φτάνουν τώρα. Γι' αυτό χρειάζεται να αξιολογηθούν οι άλλοι χώροι. Αν δεν έχει εμβολιαστεί κάποιο και πάει στον χώρο αυτό που λέτε και οι άλλοι είναι εμβολιασμένοι και γι' αυτό λέμε να κάτσουν σπίτι. Το να κάτσει σπίτι σου δεν πέσει από τον κάψωνα. Το να κάτσει σπίτι σου δεν είναι παράλογο. Πώς θα νομιμοποιηθεί αυτό το πράγμα. Να καθίσουν σπίτι, να αερίζουν του χώρου όσοι έχουν air condition, όσοι δεν έχουν air condition με τα παλάτια. Όταν έχει ζέστη θα καθόμαστε στα σπίτια. Να βάλουμε τον κόσμο. Όταν βρέχει το ίδιο. Εντάξει, να βάλουμε τον κόσμο με τους 45 βαθμούς να συνοστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αμέσως, κύριε Καραμαλή, έρχομαι σε εσάς. Ας πει η κυβέρνηση τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο. Το χειμώνα, στο χιονιά, ήταν απροετοίμαστο στο χιονιά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καραμαλή να την ακούσουμε. Να ακούσουμε και να τις απαντήσεις που ενδεχομένως έχει για το θέμα αυτό. Ψάχνει αυτό που είχε γράψει κάποτε ο Ελεύθερος Τύπος στο 87. Να μιλήσουμε για το τι συνέβη στο Μάτι. Ήταν μετά τη Θεοχαρόπουλε και σε. Συγγνώμη, αλλά σου έχω απάντηση γι' αυτό. Και στη Μάνδρα. Έτσι, να μην τα σχολιάσουμε αυτά. Εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Ο επερχόμενος καύσωνας σίγουρα θα είναι μία δοκιμασία για όλους μας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν σας διέκοψα. Θα με αφήνετε να ολοκληρώνω την άποψή μου και μετά μπορείτε να με ρωτάτε. Γιατί έτσι όπως επικοινωνούμε είναι δύσκολο. Μάλιστα, και επίσης έχω επιστροφή ήχου. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του επερχόμενου καύσωνα, ενώ έχει θέσει σε επιφυλακή κρίσιμους τομείς της κρατικής μηχανής. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Ελευθερόγλου, από κυβερνητικές πηγές, πράγματι είναι λαϊκισμός και γραφικότητα πάνε μαζί. Θέλω να ρωτήσω, και γιατί μόνο να είναι η Δευτέρα η αργία και να μην γίνει και η Τρίτη και η Τετάρτη και η Πέμπτη και η Παρασκευή. Και επίσης, με ποια καιρικά φαινόμενα, κύριε Καραμέρο, θα κηρύσσονται αργίες? Με το χιονιά, με τον καύσωνα, με το χαλάζι? Μην πάρετε κανένα μέτρο. Είναι αυτό. Αφήστε είναι τον κόσμο να καεί έξω. Μάλλον δεν με παρακολουθείτε. Είπα ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Ήταν μια αντανακλαστική αντίδραση, επειδή το πρότεινε ο Τσίπρας να βγείτε να πείτε ότι πω λαϊκισμός κλπ. Αφού είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μα είναι αστεία αυτή η τοποθέτηση. Πόσες φορές έχετε η πρόγνωση για 45 βαθμούς Κελσίου? Η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού έχει λάβει όλα τα μέτρα. Έχουν γίνει συσκέψεις υπό τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Χαρδαλιά. Έχει δοθεί εντολή από την κυβέρνηση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του επερχόμενου καύσωνα και εσείς μου λέτε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Εγώ δεν σας πω ότι έχει έρθει ο επερχόμενος εδώ καύσωνας. Θα κάνει αύριο. Έχει έρθει ο επερχόμενος καύσωνας και έχετε δει ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Συνήθως θα γίνεται πριν αυτό. Πώς προκαταβάλλετε κάτι που δεν έχει έρθει ακόμα? Μάλιστα. Η προτροπή λοιπόν της κυβέρνησης, πέρα από ό,τι θα κάνει και τα μέτρα που έχει λάβει, είναι οι περισσότεροι όσοι δεν έχουμε δουλειά να καθίσουμε στα σπίτια μας. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Και μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους, τους αδύναμους. Αυτό είναι σωστό, αυτό που λέει ο Γιώργος. Το κάνουν οι Δήμοι σε μεγάλο βαθμό, αυτό πρέπει να πούμε. Βεβαίως. Υπάρχει μια πρόνοια από όλους τους Δήμους και η δουλειά των Δήμων αυτή, έτσι. Είναι μέρος δουλειάς τους. Να υπάρχουν τέτοιες αίθουσες. Κύριε Χριστίδη, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για το θέμα αυτό και πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα μετά. Κύριε Ξενάκη, πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία. Ναι. Διότι προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν θα είναι κάτι το οποίο μας κάνει φοβερή εντύπωση. Διότι τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε Ιούλιο σημειώνεται ρεκόρ θερμοκρασίας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όσον αφορά
την κλιματική κρίση. Ταυτόχρονα όμως, για όλους όσους γνωρίζουν, εγώ έχει τύχει να έχω περάσει από την αυτοδιοίκηση και το γνωρίζω πολύ καλά, γίνονται ειδικές σκέψεις, λαμβάνονται μέτρα και είναι σίγουρο ότι αν δούμε ειδικές καταστάσεις για την Δευτέρα, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν για πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα ειδικές ρυθμίσεις, να μην υπάρχει δυνατότητα, μάλλον να μην υπάρχει υποχρέωση για κάποιους ανθρώπους να πάνε στη δουλειά τους, και αυτό να είναι κάτι το οποίο να αποτελέσει και κυβερνητική απόφαση. Χρειάζεται ψυχραιμία από όλες τις πλευρές, να δούμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα 45άρια, τα οποία τείνουν να γίνουν συνήθεια δυστυχώς σε όλο τον πλανήτη. Έβλεπα πριν ξεκινήσει η εκπομπή την εικόνα της Ευρώπης με τις θερμοκρασίες τις οποίες σημειώνει, και πραγματικά είναι μια εικόνα η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις συνέπειες τις οποίες θα έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, και να μην κάνουμε τέτοια αντιπαράθεση, διότι θεωρώ ότι είναι για δευτερεύουσα σημασία. Και κυρίως να μην πέσει η ΔΕΗ, να μην πέσουν τάσεις και έχουμε άλλα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ποια είναι η αντιπαράθεση, κύριε Χρυστηδή? Βγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Facebook και λέει: μίλησα με τον διευθυντή του αστεροσκοπείου, μου είπε αυτά, καλό είναι να πάρθουν μέτρα. Και βγαίνουν ανακοινώσεις, γραφικότητα, πάει χέρι-χέρι με το λαϊκισμό. Είναι αντίδραση αρχή ο άνθρωπο. Αυτό είναι. Είστε αρνητέ κλιματική αλλαγή. Αρνητέ κλιματική αλλαγή. Δεν έχουμε κλιματική αλλαγή. Πριν είχαμε δολοφόνους, δεν είχαμε κλιματική αλλαγή. Τώρα έχουμε κλιματική αλλαγή. Μην τα ξεχνάμε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει μια άποψη. Την εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας. Και φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να την κρίνει. Ξέρει, κύριε, δεν είναι και το κοινάλι μπορεί να αν ήταν μια πρόταση συγκεκριμένη μόνο σήμερα και λέγαμε κάνει μια πρόταση ο κύριος Τσίπρας να τη συζητήσουμε και αυτό να μην δούμε γραφικότητα. Έχει ακολουθήσει πριν τρεις μέρες μια άλλη πρόταση του κύριου Τσίπρα, ότι αν γίνει κυβέρνηση σε ένα χρόνο, αυτοί που μείναν 20.000 άτομα θα του βάλω στο πανεπιστήμιο. Μεθαύριο θα προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, θα πει ο κύριος Τσίπρας, αν γίνω εγώ κυβέρνηση μεθαύριο, μη στενοχωριέστε. Όσοι κάνετε, θα σα δώσω τα σπίτια πίσω. Πάντως, αυτό πρόβλημα είναι ότι καλά, δεν είναι ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει. Τη κυρία Κεραμέα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τη συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι η αντίθεση. Κύριε Θεοχαράπουλε, τι είπατε, συγγνώμη, για να απευθυνόμαστε στου καλεσμένου. Το κρίσιμο είναι ότι 20.000 μείναν εκτό πανεπιστημίων. Κύριε Θεοχαράπουλε, πώ μείναν επί ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Και πάρα πολλοί άλλα. Δεν έχετε απαντήσει. Ρωτάω όλου του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα τα στρέκια του ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι μέναν απ' έξω από τα πανεπιστήμια? Δεν μέναν και νέε θέσει στα πανεπιστήμια. Στην διαφορά. Στα ιδιωτικά κολέγια. Την πιο κρίσιμη χρονιά που οι μαθητές, κύριε Νεφερόγλου, και το ξέρετε καλά, πέρασαν την πιο δύσκολη χρονιά. Και πέρυσι με εκπαίδευση, με δυσκολίες. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτή τη χρονιά, με τρόπους ουσιαστικά πλάγιους, επιχειρήθηκε από την κυρία Κεραμέως να αναδιαρθρώσει υπέρ των ιδιωτικών κολεγίων το χάρτη της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα κολέγια είστε οι καλύτεροι διαφημιστές και η κυρία Κεραμέως ανέδειξε το θέμα και τη σχέση σας με τα κολέγια και από τους υπουργούς τουρισμού, οικονομικών. Μια χαρά τη ήταν με τα κολέγια. Τα καταργήσατε 4 μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό κάνατε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Ας μην μιλάτε στην Είναι άλλο οι ενωσιακές οδηγίες. Είναι άλλο οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλο είναι αυτό το οποίο αποφάσισε να νομοθετήσει από μόνη της η κυρία Κεραμέως. Δεν νομοθετήσει τίποτα. Διπλό μηχανογραφικό για τα δημόσια ή αποδείξαμε είναι το πρόβλημα. Ακόμα πού και στα ειδικά μαθήματα σε αριστούχους μαθητές που τους έβγαλε εκτός των επιλογών τους. Τα είναι αδιανόητο να κάνει αυτό στη σημερινή νεολαία. Πάψτε να λέτε ψέματα. Τα μαθήματα επιλογή στο βασικό μάθημα, όπως είναι το σχέδιο, στην αρχιτεκτονική, το βάζει το εκάστοτε πανεπιστήμιο. Δεν το βάζει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Κεραμέως, ούτε η Καραμαλή, ούτε ο Θεοχαρόπουλος. Πάντως, κυρία Καραμαλή, πρέπει να πούμε ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης που μίλησε στη Βουλή, παραδέχθηκε, ίσως δεν ξέρω αν είστε στη Βουλή, μίλησε για στρεβλώσεις που θα διορθωθούν. Τις όποιες στρεβλώσεις, εάν δούμε, θα αρχίσουμε... Μισό λεπτό, να απαντήσεις. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος, όταν γίνονται αστοχίες, βγαίνει ο ίδιος και τις λέει. Δεν περιμένει κανέναν από τους βουλευτές και τους υπουργούς να το πράξουν. Το έκανε και το περασμένο Σεπτέμβριο για τις μάσκες. Το είπε και τώρα ότι σε πιθανές στρεβλώσεις... Η λέξη στρεβλώσεις χρησιμοποίησε. Πιθανές στρεβλώσεις θα τις δούμε.
Είναι ένας άνθρωπος που παίρνει πάνω του τις ευθύνες των πράξεών του και του λόγου του. Και είπε μάλιστα και για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής ότι μπορεί να στοιχήσει πολιτικά, αλλά την αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Δεν είναι ένας άνθρωπος ευθυνόφοβος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Τώρα, εγώ κύριε Θεοχάρπουλο, να προσθέσω σε αυτό. Το είπα και χθες σε μια κουβέντα που κάναμε αναλυτική. Είχαμε τον κύριο Συρίγο μάλιστα μαζί μας εδώ χθες. Ότι αυτό η αλήθεια είναι πως ήταν στο προεκλογικό, στην προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανε κάτι που δεν το είχε προαναγγείλει. Ακριβώς. Αυτό ότι που έκανε. Βάλει κόφτη την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Θεοχαρόπουλε. Και σε αριστούχους και θα τους βγάλει εκτός από την πίσω πόρτα. Και όταν του λέγαμε. Με πανελλαδικές δεν μπήκατε και στο πανεπιστήμιο. Με πανελλαδικές. Λέω λοιπόν, εμείς είχαμε τότε στην εποχή μου, γιατί είμαι πιο μεγάλος, είχαμε 4 μαθήματα. 4. Αν έγραφα λοιπόν στα 3-20 και ήμουν αριστούχος, και έγραφε στο τελευταίο 14. Ναι, ναι, δεν έπαιρνα εκεί που ήθελα. Κράταγες 3 και ξανά δίνες. Ναι. Δεν, ναι, ναι, δεν σωστό. Έτσι, σου μιλάει μια ευκαιρία να ξαναδώσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, αλλά αν πιάνατε τα μόρια εκεί που θέλατε να πάτε με το 14. Δεν έμπαινε. Δεν τα έφτανε. Πηγαίνατε εκεί που θέλατε. Δεν τα έφτανε. Αν έγραφε τα 3-20 και είχε μια ατυχία στο 1, δεν σε έφτανε. Συγγνώμη κύριε Θεοχαρού, η ουσία είναι ότι επέλεξε η κυβέρνηση, Νίκο μου. Δεν είναι το 3-13. Επέλεξε η κυβέρνηση να μείνουν κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Επέλεξε η κυβέρνηση να κλείσει πανεπιστήμια. Αυτή είναι η ουσία. Έκλεισε στην Ηλία τη γεωπονία. Την έκλεισε. Πόσοι πήγαν, θυμάστε, μας είπε. Δεν έχει σημασία. Εγώ που έχει ο πατέρας μου καρπούζια και πεπόνια στην Ηλία, δεν μπορώ να πάω γεωπονία στην Ηλία. Τότε να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο όπου υπάρχουν καρπούζια και πεπόνια σε κάθε περιοχή. Να έχουμε 1000 πανεπιστήμια. Να κάνουμε για τα φασόνια στις πρέσπες. Κακό είναι δηλαδή. Μια τοπικότητα το αντικείμενο. Εσύ και εγώ το στο Μεσολόγιο. Να κάνουμε πανεπιστήμια παντού δηλαδή. Βεβαίως θα κάνουμε. Εμένα ο πατέρας μου πήρε ταβέρνα να κάνουμε στην καλή. Να γίνουμε όλοι φτωχοί για γράμματα, να μείνουμε και να υπάρχει μια ελίτ. Επειδή, περίμενε, Γιώργο Νίκο. Επειδή ο πατέρας μου είχε μια ταβέρνα στην Αμφιθέα να κάνουμε ένα ΤΕΗ εστιατόρων στην Αμφιθέα. Μα έτσι μου λες τώρα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Δεν είναι το κριτήριο αυτό. Εγώ ξέρω ότι όταν έγινε μαζική πρόσβαση. Σου έδωσε στοιχεία ο κύριος Συρίγος. Πόσοι βγαίνανε, δεν έβγαινε κανείς. Η κοινωνία βελτιώθηκε. Έτσι. Άσε το αντί έγινε το 80, μην τα ανοίξουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο το 2030 50% να είναι ανώτατη εκπαίδευση. Κύριε Ξενάκη, μπορώ πίσω. Να πω κάτι μου επιτρέπετε. Να πει ο κ. Χριστίδης, παρακαλώ, μου παρακολουθείτε εσείς και δεν έχει μιλήσει. Εγώ μια λέξη και δεν θα μιλήσω. Πέστε τη μια λέξη, όχι, θα μιλήσει, θα μιλήσει. Να πει όμως ο κ. Χριστίδης να ψηφίσει. Μια λέξη. Θα πω το εξής, κοιτάξτε. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε. Εξίσωσε τα πτυχία των ιδιωτικών κολογίων για να τα κάνει ισότιμα σε συγκεκριμένες σχολές με τα πανεπιστήμια. Δεν, έτσι, δεν τον πειράζει που αυτοί οι μαθητές που θα βγουν έξω 20-25.000 θα πάνε στα ιδιωτικά κολέγια. Ενώ υπάρχουν και δημόσια ΙΕΚ πάντως, θέλω να πω. Υπάρχει το διπλό μηχανογραφικό που αγνοεί ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Κυρία Καραμαλή, δεν αγνοώ. Να ακούσουμε τον κύριο Χριστίδη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Χριστίδη, για να ακούσουμε και εσάς. Κύριε Ξενάκη, διάβαζα σήμερα μια έρευνα που έλεγε για τους ανεμβολίαστους και τους αρνητές. Και έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό έχει μια εξήγηση και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει γύρω από το τι εκπαιδευτικό σύστημα θέλουμε στην πατρίδα μας και τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στην πατρίδα μας. Είναι το ασανσέρ, είναι η κοινωνική κινητικότητα, είναι η δυνατότητα την οποία δίνει σήμερα σε ένα μαθητή ένα καλό σχολείο να περάσει ένα καλό πανεπιστήμιο, να πάρει ένα πτυχίο και να βρει μια καλή θέση εργασίας. Δυστυχώς εδώ μιλάμε για μια αγορά η οποία μετατρέπεται σε ζούγκλα χωρίς κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Ακούς εκεί έξω να λέει ο άλλος ότι είμαι δικηγόρος, για παράδειγμα, και δεν ξέρεις πού έχει τελειώσει τη νομική σχολή, πότε την τελείωσε, με ποια διαδικασία τελείωσε. Ακούς έναν άνθρωπο να λέει, για παράδειγμα, από την θέση του Υπουργού, ότι εμείς δεν θέλουμε να μπαίνουν όλοι στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι, πρέπει να αποφυτούν, αλλά την ίδια ώρα δίνει αδειοδότηση σε κολέγια τα οποία δίνουν αποφύτους, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να βρουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο τουλάχιστον λέμε εμείς πολιτικά και είναι αυτό το οποίο αξιολογούμε πολιτικά είναι ότι η κυβέρνηση δεν νομοθετεί με στόχο να δώσει ευκαιρίες σε όλους όσους έχουν ανάγκη και κυρίως τους πιο αδύναμους.
νομοθετεί με τρόπο που διευρύνει τις ανισότητες και κάνει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κάποια χρήματα να πάρουν ένα πτυχίο, ενώ κάποιους άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να βρουν ένα σπίτι στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη να σπουδάσουν ιατρική, στην Κομωτινή να σπουδάσουν κάτι άλλο ή στην Κρήτη να σπουδάσουν κάτι άλλο, να έχουν μια επιλογή. Πώς λύνεται αυτό, κύριε Χριστίδη, φτιάχνοντας πανεπιστήμια παντού? Εμείς είχαμε οι παλιότεροι, στην εποχή μου τουλάχιστον, γιατί τη βάζω ως παράδειγμα, είχαμε γεμίσει με απόφοιτους από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από γιατί την Ιταλία, από την Αγγλία. Ξέρετε, τα παιδιά αυτά που πήγαιναν εκεί δεν ήταν η ελίτ, κύριε Χριστίδη, όμως. Ήταν παιδιά μέσα στις οικογένειες. Αυτό το πράγμα το οποίο λέτε τώρα. Όπως είπε, στα ιδιωτικά σχολεία πήγαιναν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να περάσουν την τάξη στο δημόσιο, έτσι. Ναι, λέω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει με κάποιο νόμο της κυρίας Κεραμέως? Όχι, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Να σα πω κάτι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και κακώς το Πασόκ δεν ψήφισε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διότι άλλαξε γραμμή τότε. Και αν είχαν γίνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα πήγε κανείς. Ποια ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Ελευθερόπουλο? Δεν υπάρχουν. Δεν τα ψήφισε, δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα λοιπόν που υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια και παίρνουν πτυχία τα οποία είναι αντίστοιχα το ξένο πανεπιστήμιο. Το μετά από το ΑΤΑΠ και αναγνωρίζουν. Κύριε Ξενάκη, μπορώ να το πω. Ναι, μόλι τελειώσει εσεί, κύριε Ξενάκη. Και κλείνω με αυτό. Εγώ στέκομαι στο γεγονό ότι για ακόμα μια φορά ένα Υπουργείο Παιδείας έρχεται και ξεκινά μια σειρά αλλαγών από τα πάνω προς τα κάτω. Σωστό είναι αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και στη χειρότερη χρονιά τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και αυτοί που το πληρώνουν, και δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει αυτό ούτε η ίδια η κυρία Κεραμέως αν συζητήσουμε μαζί της, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτός όλων των υπολείπων είχαν να πληρώσουν και 2 χρόνια εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και για τις μεσομακροπρόθεσμες. Μια ερώτηση για να απαντήσει και αυτό που θέλετε. Κυρία Καρμαλή, να σας ρωτήσω κάτι. Και απαντήστε και ό,τι θέλετε να πείτε, φυσικά. Έτσι, αλλά αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει ένα πολιτικό κόστος. Προφανώς εκτιμά ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες, 5, 10, 15 χιλιάδες που αισθάνονται μια αδικία. Αρχίζουν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Έχετε ένα πλαίσιο, αλλά ο κόσμος γκρινιάζει. Υπάρχει το θέμα της ασφάλισης που. Υπάρχει επίσης γκρίνια στα πιο χαμηλά στρώματα. Εννοείται αυτό που συζητείτε, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη Βουλή. Εντάξει, μην το ανοίξω τώρα όλο, αν θα κοστίσει 5-6 ευρώ. Όχι, λέω αυτό. Ναι. Ανοίγει ένα θέμα για τις διατροφές με τη συνεπιμέλεια. Μην τα βάλω όλα στο τσουβάλι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Αισθάνεστε ότι μπορεί να αποκτάτε μια απόσταση από τη βάση σιγά-σιγά για να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας? Εγώ δεν λέω όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή, ο κόσμος σας είναι ευχαριστημένος και προχωρήστε. Απόλυτα, και αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, κύριε Καραμέρο. Εντάξει. Δεν είναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Όλες λένε ψέματα. Εγώ είπα ότι λένε ψέματα. Εγώ ρώτησα εσάς να μου πείτε. Λέω. Λένε όλες ψέματα. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Ότι εμείς θέλουμε φοιτητές που να τελειώνουν το πανεπιστήμιο και όχι αιώνιους φοιτητές που τους είχε επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους οι οποίοι. Συγγνώμη, το φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών προέκυψε την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό. Ο κύριος Κουράκης τους επανέφερε, βεβαίως. Τους αιώνιους φοιτητές. Βεβαίως. Όχι, βεβαίως. Είχε διακοπεί ναι. Ένα διάστημα από την κυρία Διαμαντή. Και τους επανέφερε ο κύριος Κουράκης, βεβαίως. Γιατί είναι αιώνιοι, κυρία Καραμαλή, είναι τεμπέληδες ή είναι κακοί μαθητές? Μα άμα με αφήσετε να τοποθετηθώ, θα σας απαντήσω σε όλα. Δηλαδή, μήπως έχουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά. Μου έχετε θέσει σε μένα μόνο. Θέτετε 4 ερωτήματα και εντάξει, περιμένετε ναι. Αστραπιέρωση να σας απαντήσω. Λοιπόν, δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα Καραμάλη, να έχετε την ίδια μεταχείριση και στους κυρίους. Εντάξει, κάνουμε ερωτήσεις όλοι σε όλους. Και τον κύριο λοιπόν, Παπαδόπουλο. Όχι, δεν διακόπτουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Καραμέρος μόνο εμένα διακόπτει. Εντάξει, διακόπτουμε εμείς τους υπόλοιπους. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό συνεχίστε παρακαλώ. Κύριε Καραμάλη, επειδή είστε και συνάδελφος και. Λοιπόν, συνεχίστε. Εσείς τα ξέρετε. Εμείς, κύριε Ξενάκη, θέλουμε τους παιδιά να επιλέγουν δρόμους με προοπτική. Σύμφωνα με στοιχεία, πάνω από το 40% των φοιτητών μας δεν αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και ένας στους 4 καταρτισμένους στα δημόσια ΙΕΚ είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Αυτό λοιπόν κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Με αυτή την εκπαιδευτική αλήθεια. Μεταρρύθμιση, εμείς θέλουμε παιδιά με ανοιχτή γνώση και κριτική σκέψη, θέλουμε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και να δείξουμε εμπιστοσύνη, να συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς και θέλουμε και αυτόνομα σχολεία. Τι είχαμε χθες? Είχαμε μία σύγκρουση 2 διαφορετικών κόσμων. Ξέρετε ποιες τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραμέρο? 3. Ξέρετε ποιες ήταν αυτές οι 3?
κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, όταν αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάργηση της αξιολόγησης στα ΑΕΗ και σύνδεσής τους με τη χρηματοδότηση, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ ο εκάστοτε υπουργός μπορούσε με μία τσίφρα, με μία υπογραφή να δώσει όποια επιχορήγηση ήθελε, χωρίς αξιολόγηση του Πανεπιστημίου, αν παράγει έργο, αν παράγει έρευνα, αν παράγει αποτέλεσμα. Και φυσικά, μπορείτε να τις διαβάσει, σας παρακαλώ. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα, γιατί ήμουν στην Βουλή με στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Να τις διαβάσετε. Και φυσικά, άλλη μια κατάργηση. Τρίτη, την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Θέλουν την παιδεία να τη γυρίσουν 40 χρόνια πίσω. Τι φέρουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία? Καινοτομίες, όπως αγγλικά στα νηπιαγωγεία μας. Εργαστήρια δεξιοτήτων. Διπλασιασμό των προτύπων και πειραματικών σχολείων που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε. Και ρωτώ λοιπόν, όσα παιδιά είχαν ικανότητες, κύριε Καραμέρο, και ήταν πολύ έξυπνα και δεν μπορούσαν να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία. Είχε να κάνει το πρότυπο και πειραματικό σχολείο με ανισότητες, με άμβληση λοιπόν, ανισοτήτων. Ποιος σας είπε ότι καταργήθηκαν τα σχολεία? Λοιπόν, θα απαντήσω και στον Χαράκλειο εδώ. Όχι, δεν ξέρω. Και συνεχίζονται οι κληρώσεις και μπαίνουν παιδιά κανονικά. Και τα επαναφέραμε εμείς και φέτος τον διπλασιάζουμε. Θα απαντήσετε εσείς. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Εμείς έχουμε μία άλλη εικόνα. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας. Αυτό είναι. Και μάλιστα, θέλω λοιπόν να σας πω ότι πριν λίγες μέρες η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει και την κατάργηση των πανελλαδικών. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Τι είχε ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε. Πανγερμανικές. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για πέστε μας. Λοιπόν, ακούσατε κύριε Καραμαλή. Τα επιχειρήματα της κυρία Καραμαλή δεν ήθελα να διακόψω, γιατί είμαστε και. Με το Skype υπάρχει δυσκολία. Μέσω Skype, και ήθελα να ακούσω προσεκτικά τα επιχειρήματα για να πω δύο-τρία αντεπιχειρήματα, γιατί θεωρώ ότι είναι τα στοιχεία που έδωσε και η κυρία Κεραμέως και έχουν παρασυρθεί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν είναι αληθή. Και θα σας πω ότι εννοώ ένα παράδειγμα. Λέει η κυρία Κεραμέως και είπε και η κυρία Καραμαλή ότι εδώ έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που δεν τελειώνουν τις σπουδές τους. Και δίνουν τα στοιχεία η κυρία Κεραμέως από το 1980 και μετά. Δηλαδή όσοι δεν είχαν αποφοιτήσει από το 80-90 και αυτά. Και έχω εδώ τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα οποία λένε ότι τα. Θέλω να το διαβάσετε ολόκληρο. Θέλω να το διαβάσετε ολόκληρο της Τράπεζας της Ελλάδος. Μην αποκόψετε την πρόταση. Έως 24 ετών που δεν ολοκληρώνουν σπουδές τους. Έχει πέσει από 14,2% το 2009 σε μόλις 4,7% το 2018. Ο κύριος Ρίγος, κύριε Θεοχαρόπουλε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες που τον είχαμε καλεσμένο, μας είπε ότι δεν αναφέρεται σε παιδιά του Πανεπιστημίου. Αυτό μας είπε. Απλώς το λέω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το κατέθεσε και στα πρακτικά. Είπε ο κύριος Ρίγος χθες, όταν τέθηκε αυτό το ερώτημα. Από τον Γιώργο, νομίζω, τέθηκε. Δεν θυμάμαι ποιον τέθηκε. Το συζητάγαμε το όπως. Απάντησε, Νίκο, τι απάντησε ο κύριος Ρίγος? Απάντησε, λέει, ότι αναφέρεται σε παιδιά όχι του Πανεπιστημίου, αλλά σε παιδιά που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές γυμνασίου Λυκείου. Και δεν τον, αν διαβάσετε λέει, όλη την παράγραφη, θα δείτε ότι το αναφέρεται σαφέστατα εκεί. Γιατί στα 18. Μα μιλάμε 24 ετών. Ναι, γιατί λέει 18 δεν μπορεί να έχουν τελειώσει. Κύριε Θεοχαρόπουλε, 18 δεν μπορεί να έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ούτε 19 ούτε 20. 24 ετών σας λέω. 24 ετών. Είπατε 18-24 μόνοι σας. Μόνο σας. Πριν τα 22-21 μισό βία, δεν τελειώνει το πανεπιστήμιο. 18 δεν γίνεται το πανεπιστήμιο. Για το ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει. 22-24 τελειώνουν τις σπουδές τους. Έγινε αυτή 22. Τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μειώνεται σε σχέση με τις αιώνες. Εντάξει, δεν είναι όπως το 90 και το 80. Εντάξει, αυτό είναι το 90. Νομίζω ζείτε στην κοινωνία, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ζούμε. Και έχουμε και παιδιά που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο και εμείς που θα περάσαμε από εκεί και έχουμε μια εικόνα. Είναι το φαινόμενο αυτό αυτή τη στιγμή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι αυτό. Δεν μπαίνει κανείς στο πανεπιστήμιο. Από 19 που τελειώνει η Νέα Δημοκρατία που υπήρχε το φαινόμενο αυτό των αιώνιων φοιτητών. Δεύτερο, θέλω να σα πω κάτι. Πέστε για να πάμε στο για να το κλείσουμε αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό. Το κρίσιμο αυτό είναι. Το κρίσιμο. Ότι εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο, είχαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο στερεί τη δυνατότητα, στερεί το όραμα από πολλά παιδιά να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο ελληνικό. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα σε μια χρονιά με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που σήμερα που συζητάμε εδώ μεταξύ μας, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Πού θα βρουν τα χρήματα οι περισσότεροι αυτούς να στείλουν ή στο εξωτερικό ή στα ιδιωτικά κολέγια τα παιδιά τους. Γιατί δεν υπάρχουν τα δημόσια, η ΕΚ. Δεν κατάλαβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημόσια, η ΕΚ.
Γίνεται διπλό μικρόβιο. Και εδώ, για πρώτη το φορά, κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κάνει από επιλογή, γιατί θέλει και κλείνω με αυτό. Γιατί κλείστε πρέπει να ακουστεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Πόσοι κόβηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πελατειακά συμφέροντα που είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ανθρώπους των ιδιωτικών κολεγίων. Μέχρι πριν 1,5 χρόνο είχαμε κυβέρνηση. Δεν έχει τον αριθμό. Δεν έχει τον αριθμό. Πόσα κόπηκαν, πόσα παιδιά μείναν έξω από τα πανεπιστήμια. Δεν έχει τον αριθμό. Δεν θα τον έχει πρόχειρο, φαντάζομαι. Γιατί πάντα κάποιοι μένουν. Από τις 70.000, κοιτάξτε, εδώ εξορισμού μέσω της βάσης. Δεν δίνει τη δυνατότητα στου 20.000 να πάει στη σχολή του. 17.500 μιλάνε έξω να σε διευκολύνει, γιατί κάνει δόλε στο σχολείο. Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο. Είναι αν κάποιο, ο ίδιο ο μαθητή, δεν πιάνει τα μαθήματα και δεν θέλει να πάει σε μια άλλη σχολή. Και τώρα το ίδιο. Δεν θέλει να πάει σε μια άλλη σχολή. Κάτι θέλει να δείτε, κύριε Χριστίδη. Ο Γιώργο να τον βγάλει. Κύριε Χριστίδη, να σα ρωτήσω κάτι. Αν όταν γίνουν εκλογέ σε 2 χρόνια, αν δεν γίνουν πρόορε. Είστε κυβέρνηση, είτε ως κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας, είτε ως μόνοι σας. Θα την καταργήσετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Με τον τρόπο που νομοθετήθηκε. Θα καταργηθεί η ελάχιστη βάση. Κύριε Θεοχαρόπουλε, δεν ρωτήσατε. Κύριε Καραμερό. Α, δεν άκουσα, νόμιζα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επί τη ουσία παραδέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην προχθεσινή του τοποθέτηση. Ότι μιλάμε για μια απόφαση η οποία έχει έντονα προβλήματα. Και νομίζω ότι όταν κάτι έχει έντονα προβλήματα, χρήζει αλλαγών. Εγώ έπεσα σε ένα σύστημα εκπαιδευτικό, ξέρετε, την περίφημη αλλαγή Αρσένη, που δίναμε 13 μαθήματα και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Και ήταν ένα σύστημα το οποίο, ξέρετε, το αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε τα θετικά του και τα αρνητικά του. Διορθώθηκε, αλλάχτηκε, ξαναλάχθηκε και επιστρέψαμε σε ένα σύστημα. Έφυγε ο κύριος Αρσένης από το Πασόκ τότε. Μα δεν είπα κάτι διαφορετικό, κύριε. Δεν κρίνω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δεν το είπα αντιπολίτευση. Λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αλλαγές και είναι αυτονόητο ότι εμείς θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ενσωματώνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν στην κατεύθυνση που αυτοί θέλουν να σπουδάσουν. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχουν κριτήρια, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν αξιολογήσεις και όροι προς Θεού, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε και τι στην πραγματικότητα έχει ανάγκη σήμερα η εποχή μας. Διότι πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι το οποίο έλειψε από τη συζήτηση στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την ψηφιακή εποχή και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο καλούνται να σπουδάσουν οι μαθητές που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο είναι το ίδιο με τις ανάγκες που είχαν πριν από 10 και 20 χρόνια. Αυτό που σήμερα έχουν ανάγκη οι εταιρείες, η αγορά εργασίας να σπουδάσει είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια, έχει να κάνει με τις δυνατότητες να επιλέγουμε συγγράμματα, έχει να κάνει με το τι εργαστήρια παρέχουμε στους φοιτητές μας. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και έχουμε περισσότερα στα οποία συμφωνούμε, ακόμα και αν τώρα... Να συμφωνήσουμε λοιπόν με βάση αυτά που λέτε, κύριε Χριστίδη, ότι επειδή είμαι ο πιο, νομίζω, ο μεγάλος εδώ στην παρέα, μαζί με τον κύριο Αλευθερόγλου, είναι πραγματικά κρίμα, παρακολουθώντας την πολιτική ζωή της χώρας από το 81 τουλάχιστον και μετά αρκετά καλά, κάθε κυβέρνηση που έρχεται με κάθε έναν υπουργό παιδείας να αλλάζει, να διαφοροποιεί το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τη δομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ θα μπορούσαν, όπως συζητάτε εδώ εσείς, να κάτσουν κάτω και να βάλουν κάποιες βάσεις, εν πάση περιπτώσει, για ένα πράγμα που προφανώς θα προσαρμόζεται. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Ακούω ότι το 2030 θα υπάρχουν θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα επαγγέλματα αυτά. Σήμερα, το 2021. Θα σας πω... Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Μια κουβέντα. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Ο κύριος Ελευθερόγλου είπε πριν, αν δεν κάνω λάθος, ότι έδωσε με 4 μαθήματα πανελλαδικές. Έτσι, και εγώ το ίδιο. Ακριβώς. Και εγώ το ίδιο. Έχει αλλάξει 10 φορές το σύστημα και είναι πάντα με τα 4 μαθήματα, με αποστήθηση, με συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι ένα διακομματικό πρόβλημα. Μέτραγε και λίγο το απολυτήριο. Θυμάμαι. Και δεν το κάνουμε. Εμένα όχι. Ναι. Έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά πάει και γυρίζει συνέχεια και επανέρχεται το ίδιο. Αυτό εγώ απλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2010, νομίζω, δεν ξέρω, θα με διορθώσει ο κύριος Χριστίδης, η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει το νόμο
της παιδείας με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το 2011, ναι, έτσι. Το 2011, δεν θυμάμαι. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ένα κόμμα που καταψηφίζει τα πάντα και είναι απέναντι σε όλα. Λοιπόν, ενώσαμε τις δυνάμεις μας τότε για αυτό το νομοσχέδιο. Κύριε Χριστίδη, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Πέστε μας, κύριε Χριστίδη. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω ως προς επίρρωση όσο συζητάμε τόση ώρα είναι ότι έβγαλε πριν από λίγες εβδομάδες το χαμόγελο του παιδιού μία έρευνα στην οποία έδειχνε το τι προβλήματα έχουν σήμερα τα παιδιά στην ηλικία από 16 έως 20 ετών. Οφείλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο σήμερα πιέστηκαν τα παιδιά από την καραντίνα 2 ετών και το τι προοπτική θα έχουν στη ζωή τους από εδώ και μπρος. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω και κλείνω είναι ότι πριν από 20 χρόνια οι μελέτες έδειχναν ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα βγάζουμε χρήματα αλλάζοντας 3 με 4 επαγγέλματα. Σήμερα οι αντίστοιχες έρευνες και μελέτες λένε ότι αυτό μπορεί να οδηγεί στο να έχουμε αλλαγή 8 και 10 επαγγελμάτων. Επομένως, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι προφανώς η εξειδίκευση είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και της επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διευρύνουμε και τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι νέοι άνθρωποι σκέφτονται. Και σε αυτό χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ξεκινά από τις μικρές ηλικίες και φτάνει μέχρι το λύκειο και το πανεπιστήμιο, λοιπόν, δίνοντας και πολλές ακόμα δυνατότητες σε εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Πολύ και τους τρεις, κύριε Καραμαλή, κύριε Θεοχάρα, πολύ ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με εσάς, με τους τηλεθεατές μας, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις. Πάμε σε εσάς, τους τηλεθεατές μας, να ξεκινήσουμε με την κυρία Γαλάνη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Γαλάνη, από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη, και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο πάνελ σας. Ήθελα να σας πω, είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Μάλιστα. Εχθές έπρεπε να πληρωθώ. Δεν πληρώθηκα. Σήμερα δεν ξαναπληρώθηκα. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω χρήση του 1555 που έχω ακούσει από τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργαντά. Με είχαν λοιπόν 30 λεπτά σε αναμονή και μετά, αφού δεν εξυπηρετήθηκα κιόλας γιατί δεν ξέραν να μου απαντήσουν, στη συνέχεια και ενώ και στα σποτ που κυκλοφορούν και στις ομιλίες τους λένε ότι είναι δωρεάν αυτό το τετραψήφιο νούμερο, εμένα μου έρχεται μήνυμα και μου λέει ότι χρεώθηκα πάνω από 12 ευρώ στο τετραψήφιο νούμερο στο οποίο μίλησα. Και ήθελα να ξέρω πού είναι το δωρεάν, διότι αν είναι μόνο σε κάποια... Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες εταιρείες τηλεφωνίας. Τι που είπατε. Και 12 ευρώ και όλα, μιλάμε για μεγάλο ποσό. 12 δεν μιλάμε για μισό ευρώ. Και να σας πω, μου γράψανε ότι έχω υπερβεί από κλήσεις αυξημένης χρέωσης στον αριθμό του τηλεφώνου. Το σημειώνουμε λοιπόν, να το βάλουμε σαν θέμα. Και σημειώστε το σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Από κανέναν, κυρία Γαλάνη, από τους υπεύθυνους, ναι, δεν έχω ακούσει ότι μπορεί να είμαι σε άλλο πάροχο. Κυρία Γαλάνη, χρεώνομαι. Να σας πω κάτι, δεν το ξέρω αυτό το θέμα πραγματικά, γιατί σήμερα εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1555, ναι, δουλεύει. Θα το κοιτάξουμε κι εμείς, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο λέτε. Δεν έχουν να σας δώσω κάποια απάντηση. Μας είχε πει ξεκάθαρα ο κ. Χατζηδάκη πριν από μια εβδομάδα εδώ ότι όλο αυτό ήταν δωρεάν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα το βάλουμε το θέμα και θα το δούμε. Πάμε στον κύριο Γερογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γερογιάννη. Σας ακούμε από την Παλίνη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, κύριε Γερογιάννη. Κύριε Ξενάκη, από το 1974 είμαι στο ΒΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το 2015 ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το έβαλα στα πόδια. Μάλιστα. Σήμερα ανακοινώσατε τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών. Ναι. Και είδαμε τη φτώχεια τους, ντροπή. Πολλοί από αυτούς, όπως ο Βαρουφάκης, έχουν για τα λεφτά στην Ελβετία. Να πάνε να ζητήσουν ψήφο από εκεί. Δεν έχουν καμιά φορά καμιά δουλειά με τους Έλληνες. Δεύτερον, ανακοινώνεται τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά ποτέ κανένας σας δεν ανακοίνωσε τι πληρώνει ο καθένας. Εγώ ήμουν προγραμματιστής στο ΚΠΟ και δεν πήρανε κανείς πολιτικός τίποτα. Πολλοί πέραν και επιστροφή φόρου. Δύο τραγουδιστές πήρανε το 98 από 5 εκατομμύρια ο καθένας επιστροφή φόρου. Κάνουν συναυλίες αρπαχτές, το ονομάζουν συναυλίες, βγάζουν τα λεφτά στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Και πρέπει να γίνουν μόνο συναυλίες μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κύριε Γερογιάννη, ναι, πέστε μας, πέστε μας. Μακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ακούτε. Και
κάτι άλλο. Τώρα η πολιτική που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μέτρο αυτό. Τοποθετούν ανθρώπου φανατισμένου όπω ο Καραμέρο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπο αυτό να προσέξει έναν αντίθετα πολιτικό? Αυτό είναι ο κομματάρχη τη γλώσσα. Δεν το καταλαβαίνει ότι είναι κακό στον εαυτό του. Να σα απαντήσει. Γι' αυτό δεν έχουμε ισοτιμία και ισοβουσία. Ο καθένα κοιτάζει η ώρα των τηλεθεατών. Μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Αρκεί να είναι μέσα στα όρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάννη. Ευχαριστούμε. Όλοι εδώ πάντως έχουμε μία άποψη για τα πράγματα, έτσι. Πάντως παρότι μπερδεύουμε... Πασόκ του 74 μόνο για το Φαρεφάκι που γύρω Ζωριγιάννης. Άμα δεν μπερδεύουμε την είδηση με την άποψη, δεν κακό να εκφράζει ο καθένας την άποψή του. Και να έχει και πολιτική άποψη, εγώ έτσι πιστεύω. Και μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή όλοι έχουν πολιτική άποψη. Πάμε στον κύριο Ρεμούντο, καλησπέρα κύριε Ρεμούντο, σας ακούμε. Την Νέα Φιλαδέλφεια. Παρακαλώ. Πήρα στην κομπή σας και να αναφέρω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι μερικές ανάγκες. Αυτά τα παιδιά πληρώνονται με 300 ευρώ το μήνα. Εάν ο γονιός του πεθάνει, αυτό το παιδί πώς θα ζήσει? Η ερώτησή μου είναι αυτή. Μπορούσε κάλλιστα το κράτος να διορίσει αυτά τα παιδιά στο δήμο τους, όπου ανήκει το κάθε παιδί, και να προσφέρουν βοήθεια να δουλέψουν. Αυτά που είναι ικανά να δουλέψουν, έτσι. Και να πληρώνονται από εκεί, για να μην τους πληρώνει το κράτος. Και να αισθάνονται πιο χρήσιμη στην κοινωνία. Ναι. Μάλιστα. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος είναι... Μην σας κουραζώ. Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Όταν φεύγει ο γονέας από τη ζωή, να μπορεί το παιδί να υποστηρίζεται. Ναι, γιατί τα παιδιά αυτά γίνονται αλλά αργά. Είναι για πάντα παιδιά για το γονιό. Μέχρι να φύγει από τη ζωή ο γονιός, έχει ένα παιδί, ακόμα και αν είναι μεγάλο, το οποίο είναι. Αυτό είναι δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Έχετε δίκιο, κύριε Μούντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σας. Έχετε δίκιο πάντως την παρέμβασή σας. Εγώ να πω ότι από τον ΕΦΚΑ επικοινώνησαν μαζί μας, γιατί μας ακούνε. Και για τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Γαλάνη που μας πήρε. Μας λένε από τον ΕΦΚΑ ότι ο πάροχος θα τα επιστρέψει τα χρήματα αυτά, τα 12 ευρώ. Δεν θα τα πληρώσει τα 12 ευρώ η κυρία Γαλάνη. Έτσι μας λένε από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, αυτό μας λένε, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούνε πάντως και αυτό καλό είναι ότι ακούνε και γι' αυτό και παρενέβησαν. Να δούμε μόνο να είναι και αλήθεια ότι θα συμβεί αυτό το οποίο υπόθηκε. Πάμε στον κύριο Σαρμά. Καλησπέρα κύριε Σαρμά, σας ακούμε. Ο κύριος Αρμάς μας ακούει? Πάμε στον κύριο Αρτινό. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα διαρκή, αόρατο, ύπουλο και επικίνδυνο εχθρό που λέγεται κορονοϊός. Και κάποιοι αρνούνται να συστρατευτούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σε περίπτωση άλλου είδους πολέμου, αυτοί θα περνούσαν στρατοδικείο. Τώρα όμως, σε αυτούς τους νέους που αρνούνται, τους δίνουμε και 150 ευρώ για να συμμετέχουν σε πάρτι οργιώδη. Κύριε Αρτινέ, δεν δίνουμε 150 ευρώ το κράτος σε αυτούς που δεν συμμετέχουν. Σε αυτούς Εντάξει, που ξέρω τώρα τι γίνεται. Σε αυτούς που συμμετέχουν. Τα τρίκα αυτά τα ξέρω. Κύριε Καραμέρο, ναι. Ακούστε με λίγο να δείτε. Εχθές σας άκουσα να υπερασπίζεστε τους αρνητές του εμβολιασμού. Άλλη εκπομπή θα βλέπατε, δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, τον κύριο Καραμέρο. Ναι, εγώ να υπερασπιστώ τους αρνητές. Ναι, όχι ακριβώς. Ό,τι καταλαβαίνετε, τι ότι να σας πω. Το κράτος έχει δικαίωμα να περιθάλπτει όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Πώ είναι δηλαδή, αυτό, έτσι. Το κράτος αν έχει πληρώσει. Εντάξει, εγώ έχουμε διαφορετικές απόψεις για κάποια πράγματα, αλλά όχι για τους αρνητές. Δηλαδή, για παράδειγμα, πάντως... εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πόλεμος. Άλλο πόλεμος, άλλο η πανδημία, λοιπόν, κάθε πράγμα είναι διαφορετικό. Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε περιορισμό χρόνο. Κυρία Αρτινέ, εγώ να πω απλώς ότι ακούστηκε πράγματι, εγώ το είπα, ότι κάποιος ο οποίος πληρώνει 20 χρόνια και 30 χρόνια έχει κρατήσεις για να έχει περιθάλψη, δεν μπορεί να μην έχει περιθάλψη γιατί την κόβει κανείς. Δεν γίνεται. Πραγματικά. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι λίγο προβληματικό. Αν διαφωνείτε, είναι δικαίωμά σας. Αλλή μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Χελιώτη. Καλησπέρα σας. Το χακί βολεύει καμιά φορά. Καλησπέρα. Παρακαλώ, κύριε Χελιώτη, σας ακούμε. Καλησπέρα στο πάνελ. Επιγραμματικά θέλω τρία πραγματάκια να σας πω. Πέστε, κύριε Χελιώτη. Τον κύριο Γιαννακό, δεν θέλω να. Μόνο που τον βγάζετε και μιλάει, προκαλεί ο άνθρωπος και με το υφάκι του. Δεύτερον,
Η Νέα Δημοκρατία είναι τυχερή γιατί δεν έχει αντιπολίτευση καθόλου. Οι άνθρωποι είναι αρνητές και πουθενάδες. Και τρίτον, μετά από 40 χρόνια δουλειάς, έχω καταλήξει ότι ο συνδικαλισμός που κρύβονται πίσω από το δημόσιο, μονιμότητα του δημοσίου, ο συνδικαλισμός και η αριστερά είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην κυρία Γιαννάκου. Ναι. Από το Περιστέρι. Σας ακούμε, κυρία Γιαννάκου. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σου. Λέω, γιατί δεν βάζει τα βαρέα την τριγυρνά μολυθέλη υποχρεωτικό εμβολιασμό. Γιατί δεν τους βάζει τα βαρέα και αν τριγυρνά. Τους υγειονομικούς, τους νοσηλευτές. Ναι. Μολυθέλη υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Το ακούσαμε, είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό. Ναι, όχι, αυτό πρέπει κάποιος να το απαντήσει όμως. Ναι. Ούτε οι αστυνομικοί είναι, ξέρετε έτσι. Ναι. Λέω τώρα μια κατηγορία η οποία και αυτή αντιμετωπίζει, ναι, κάθε μέρα την εγκληματικότητα. Οι νοσηλευτές όμως, οι νοσηλευτές και όλοι αυτοί είναι μέσα στο μικρόβιο. Δίκιο έχετε. Μέσα στο μικρόβιο. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μέσα στο μικρόβιο. Έχουν περάσει κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων και δεν το έχει κάνει καμία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πριν, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, θα πούμε θα σας βάλουμε στα βαρέα για την δυνά. Μόλις λίγο μικρύνει ο κορονοϊός, φάτε τη φορά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύλογο το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, όμως δεν πρέπει να συνδέουμε αυτό που είναι ένα δίκαιο αίτημα των υγειονομικών με το αν θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Σωστό. Πάμε στον κύριο Στρατηγόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Στρατηγόπουλο. Σας ακούμε από τα Πετράλωνα. Δεν τον έχουμε. Πάμε στην κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα, κύριε Κατερίνα. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη και συμπαρέα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήγα σήμερα στον οικογενειακό γιατρό. Τον παρακαλούσα να μου γράψει, γιατί μου στείλα μήνυμα από το Δημαρχείο από το Περιστέρι, για τον άντρα μου. Ναι. Να πάω να μου γράψει ένα για τον ΕΟΔΗ, να το στείλει στον ΕΟΔΗ, για να με πάρουν, να με στείλουν από το Περιστέρι να του κάνουν εμβόλιο. Μάλιστα. Μισή ώρα τον παρακάλεγα και δεν του έβγαζα το εικοσάρι, δεν μου το έγραφε. Λοιπόν, θέλω να μάθω, να δει ο κύριος και η κυρία θα πει, οικογενειακοί γιατί πρέπει να τους πληρώνουμε, ναι ή όχι, να ξέρω. Μάλιστα. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ζείτε, το ξέρουμε και όπως είναι πολλοί κόσμος. Πάμε και να κλείσουμε τον κύριο Ζωντανό. Καλησπέρα σας από το Μαρούσι. Σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Να ακούτε. Ναι, μιλήστε, παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Αυτοί που δεν είναι 90 χρονών. Αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και είναι αρνητές, δεν υπάρχει κουκούτσι μυαλό. Θα πω λόγια, μην μπορεί να μάθει να τα πείσουμε. Παλαιοκοινωνία. Μάλιστα. Παλαιοκοινωνία τελείως. Θέλουν το κακό του κόσμου. Παλαιαδρό, με λίγα λόγια. Εντάξει, να μην τους βρίζουμε, λέω εγώ, γιατί αυτός δεν είναι και τρόπος για να πάνε εμβολιαστούν. Κύριε Ζωντανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Δεν προλάβαμε περισσότερους φίλους μας. Είναι πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα σας αφήσουμε, θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρά 10 το βράδυ εδώ με τις παρεμβάσεις. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, να προσέχετε.